Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πέμπτη σήμερα, 24 Οκτωβρίου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Το πρώτο έργο ΣΔΙΤ σε δημόσιο νοσοκομείο σε όλη την Ελλάδα θα είναι η κατασκευή του κυλικίου και περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου Χατζικώστα, καθώς σε 15 περίπου ημέρες θα βγει σχετική προκήρυξη στον αέρα. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια που έρχονται να καλύψουν ένα κενό στις υπηρεσίες του νοσοκομείου αλλά και να λύσουν λειτουργικά προβλήματα, όπως η είσοδος και η σύνδεση με την πόλη, παρουσίασαν ο διοικητής Βαγγέλης Καρβούνης και ο αρχιτέκτον και υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας Γιώργος Γιαννόπουλος. Στίχημα παραμένει η κατασκευή νέου κυλικίου στο νοσοκομείο Χατζικώστα, που συνδυάζεται όμως με ένα ακόμη στίχημα, αυτό της κατασκευής του για πρώτη φορά σε δημόσιο νοσοκομείο με την μέθοδο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε 15 περίπου ημέρες αναμένεται η προκήρυξη του ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου κατασκευή νέου κυλικίου, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με αντάλλαγμα το δικαίωμα εκμετάλλευσής του. Όπως σημείωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Βαγγέλης Καρβούνης, αντίστοιχος διαγωνισμός με βάση το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε δημόσιο νοσοκομείο της χώρας. Εντός 15 ημερών σίγουρα θα προκηρύξουμε το έργο κατασκευή νέου κυλικίου διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Χατζικώστα. Απλά να τονίσω ότι ο θεσμός της παραχώρησης εκμετάλλευσης αποτελεί ένα υποσύνολο του ιονολογικά και πρακτικά ευρύτερου θεσμού των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αντίστοιχος διαγωνισμός με βάση το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή του νόμου 4413 του 2016, δεν έχει ξαναγίνει σε δημόσιο νοσοκομείο πανελλαδικά. Μέσω αυτής της παραχώρησης θα κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια και τεχνογνωσία για να πραγματοποιηθεί μια νέα επένδυση στο νοσοκομείο, σε ένα δημόσιο φορέα με μηδενική, το τονίζω, μηδενική αύξηση του δημόσιου χρέους και χωρίς κόστος για το νοσοκομείο. Αποτελεί μια πρωτοποριακή διαδικασία, η οποία ως αποτέλεσμα θα έχει την ολοκλήρωση αυτού του έργου που θεωρώ ότι είναι ορόσημο για το νοσοκομείο, μια ουσιαστική παρέμβαση που μαζί με το νέο πάρκινγκ μας, το νέο χώρο στάθμισης στο ολοκληρωμένο έργο, θα σημάνει, θεωρώ, την πλήρη αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει. Η συνολική εκτιμόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 800.000 ευρώ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το τελικό ανάδοχο του έργου και ο οποίος ως αντάλλαγμα θα εκμεταλλευτεί τη λειτουργία του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με ταυτόχρονη υποχρέωση συντήρησής του, καταβάλλοντας στο νοσοκομείο ετήσιο τίμημα επί των ακαθαρίστων ετησίων εσόδων του κυλικίου, ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο τίμημα καθώς και ένα αρχικό τίμημα με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Μια εξαιρετική μελέτη. Είχε πάρει έγκριση σε σκοπιμότητες, ολοκληρώθηκε και πήρε όλες τις προαπαιτούμενες εγκρίσεις η προμελέτη το 2011, έτσι, από τον τότε Υπουργό Υγείας. Έμειναν εκμετάλλευτες αυτές οι εγκρίσεις, σκοπιμότητες και οι μελέτες για μέχρι πριν 2-3 χρόνια, οπότε και επανεκκινήσαμε τις διαδικασίες. Κρίθηκε ότι το έργο έπρεπε να δημοπρατηθεί με βάση τις αρχές, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο συμβάσεων παραχωρήσεων του νόμου 4413 του 2016. Με μεγάλη προσπάθεια και από τις τεχνικές υπηρεσίες συμπληρώσαμε, βελτιώσαμε και ολοκληρώσαμε τα σχέδια της πλήρης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης. Προχωρήσαμε σε προσαρμογές και με βάση τα νέα άθρα έχουμε ήδη όλα έτοιμα τα προεπαιτούμενα για την έναρξη του διαγωνισμού. Προσαρμοσμένο προφανώς πλήρως σε αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο. Οι εικόνες, οι προσομοιώσεις του νέου κτηρίου είναι εντυπωσιακές για μένα και θεωρώ ότι θα δώσουν μια ποιοτική αλλά και ουσιαστική αναβάθμιση στις υπηρεσίες του νοσοκομείου και στην εικόνα του συνολικά. Σκοπός του έργου είναι μέσω της διαδικασίας αυτοχρηματοδότησης να κατασκευαστεί το νέο κυλικείο, αλλά παράλληλα να λυθούν και άλλα λειτουργικά προβλήματα μέσω της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου με την κατασκευή θυρωρίου, κόμβου εισόδου, πεζοδρομίου και μιας εναέριας γέφυρας που προβλέπεται στο σχέδιο πυρασφάλειας ως έξοδος διαφυγής, όπως ανέφερε ο αρχιτέκτονας της τεχνικής υπηρεσίας του Ιδρύματος Γιώργος Γιαννόπουλος. Από το 2011 ακόμα έχουμε πάρει τις εγκρίσεις από την Πολυοδομία Ιωνίων, έχει περάσει κατά ΓΟΚ, επίσης και από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή, που σημαίνει ότι όλες οι μελέτες οι οποίες
απομένουν να γίνουν. Είναι συμπληρωματικές μελέτες, δεν επηρεάζουν το οικονομικό αντικείμενο, απλώς είναι πλέον τεχνικές μελέτες. Για μας είναι πολύ σημαντικό η διαμονή του, ειδικά των επισκεπτών στο νοσοκομείο, γιατί γνωρίζετε ότι πάρα πολλοί επισκέπτες δυστυχώς αναγκάζονται και παραμένουν στο νοσοκομείο επί μακρόν χρονικό διάστημα, και το εντάσσουμε και αυτό μέσα την διημέρευση των ανθρώπων αυτών, την εντάσσουμε μέσα στις νοσοκομειακές μας λειτουργίες και στις ευαισθησίες που υπάρχουν από πλευράς του νοσοκομείου. Εκείνο το οποίο προσθέθηκε τελευταία, εκτός από στον αύλιο χώρο, όπου θα όλος ο αύλιος χώρος μπροστά θα εναρμονιστεί με το πάρκινγκ και με τα άλλα έργα που γίνονται στο νοσοκομείο, είναι ότι βρισκόμαστε και ήδη προχωρημένα στο να κάνουμε και ένα μικρό εκκλησάκι πέτρινο στον αύλιο χώρο του νοσοκομείου, πράγμα το οποίο μας το ζητάνε πάλι οι επισκέπτες, το έχουν ανάγκη, και που εμείς θα φροντίσουμε να είναι ένα κόσμημα στο νοσοκομείο και αυτό. Το κηλικείο είναι ένα κτίριο 200 μέτρων τετραγωνικών. Είναι ένα μοντέρνο κτίριο, το οποίο ο ανάδοχος, ο οποίος θα το πάρει, του δίνουμε την ελευθερία μέσα επιχειρηματικά να κινηθεί όπως θέλει εκείνος, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι επισκέπτες μας. Φυσικά θα έχει κουζίνες, θα έχει τα μπάνια τα ξεχωριστά, θα έχει μια μεγάλη αίθουσα καθώς και ένα μεγάλο αύλιο χώρο. Από πλευράς αρχιτεκτονικής είναι ένα μάλλον μοντέρνο κτίριο. Ήταν μια επιλογή μας αυτή. Θέλαμε να φαίνεται ο χρόνος που περνάει από το παραδοσιακό κτίριο του νοσοκομείου, όπως φαίνεται και από το πολυδύναμο κτίριο. Κάτι ανάλογο θα είναι και το κτίριο αυτό. Θα σηματοδοτεί δηλαδή τη νέα εποχή τη δικιά μας. Τελικά κλείνει ένας μεγάλος κύκλος των μεγάλων έργων του νοσοκομείου. Η ολοκλήρωση ή δρομολόγηση τριών σημαντικών έργων που εκκρεμούσαν επί χρόνια, δηλαδή η λειτουργία του πολυδύναμου, ο χώρος στάθμευσης και το προαναφερθέν έργο, συμπίπτουν χρονικά με τη λήξη της θητείας της διοίκησης. Ωστόσο, όπως σημείωσε ερωτηθής ο κύριος Καρβούνης, συνεχίζει να θέτει στόχους για το νοσοκομείο. Κοιτάξτε, είχαμε βάλει κάποιους στόχους, τους υλοποιήσαμε. Νομίζω όλοι οι στόχοι είναι προς όφελος του νοσοκομείου και των πολιτών. Αλλά θα συμπληρώσω ότι θεωρώ ότι δεν έχει κλείσει ο κύκλος των έργων. Ο κύριος Γιαννόπουλος ξέρει ότι έχουμε κι άλλα που θέλουμε να δρομολογήσουμε. Εγώ προσωπικά δεν σταματάω να έχω στόχους και να έχω οράματα για αυτό το νοσοκομείο. Αλλά είναι αλήθεια ότι εδώ κλείνει ένας κύκλος ποιοτικών αναβαθμίσεων, και όχι μόνο ποιοτικών αλλά και ουσιαστικών, με βάση το πολυδύναμο προσφορά στην κοινωνία. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει βούληση, και νομίζω ότι σε περίπτωση ανανέωσης και της δικιάς μου θητείας, σε περίπτωση θα τα προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα θα πάνε στην ευθύνη της νέας δίκης. Στο μεταξύ, τα εγγένεια του Πολυδύναμου Κέντρου και της νέας δομής που φιλοξενεί έχουν προγραμματιστεί για την 1η Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ωστόσο ακόμη δεν είναι γνωστό ποιος θα εκπροσωπήσει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Θα είναι όλοι οι φορείς εδώ. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα έρθει από το Υπουργείο. Και είμαστε ηθικά και πολύ ικανοποιημένοι για αυτό το αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα με τον διοικητή του νοσοκομείου Χατζηκώστα, τον κύριο Ευάγγελο Καρβούνη. Καλησπέρα, κύριε Καρβούνη. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που είστε εδώ. Είμαστε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για δεύτερη φορά να συζητήσουμε για έναν ακόμη στόχο που είχε τεθεί από την διοίκηση. Η προηγούμενη συζήτησή μας ήταν με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του κέντρου υποδοχής, ουσιαστικά του πολυδύναμου κέντρου του νοσοκομείου Χατζηκώστα, του σταθμού υποδοχής στο κέντρο της πόλης, κάτι που σημαίνει αυτόματο ότι και την επικείμενη έναρξη λειτουργίας του πολυδύναμου. Τώρα είμαστε εδώ γιατί ένας ακόμη στόχος που είχε τεθεί από την δική σας πλευρά και έχει να κάνει με μια παλιά ιστορία, όπως είναι αυτή του Κηλικίου, βαίνει και αυτή στο τέλος της αρχής της ουσιαστικά, έτσι, γιατί πάμε στην προκήρυξη, στον διαγωνισμό, αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό, για να μπορέσει αυτό το έργο να γίνει μέσω σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Εσάς σίγουρα δεν σας φοβίζει. Κάποιοι που μπορεί να ακούν βέβαια για σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, θα πούν τώρα τι πάμε να κάνουμε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο.
Ναι, είναι όπως τα λέτε. Πρακτικά ένας στόχος έχει επιτευχθεί, όπως είναι το πολυδύναμο. Έχει μπει σε τελική ευθεία. Κάναμε και μια συνάντηση σήμερα με όλο το ψυχιατρικό τομέα για να δρομολογήσουμε ουσιαστικά την έναρξη των νοσηλιών, η οποία θα γίνει τη μέθ' επόμενη εβδομάδα, όπως έχουμε πει, θα ξεκινήσει. Δεν θα είναι πλήρης με 24 άτομα, αλλά θα είναι εν μέρη, όπως γίνεται σε όλα αυτές τις παρόμοιες κέντρα και φορείς. Θα ξεκινήσουμε πιθανόν με 4 άτομα, mm-hmm. για να αρχίσει να εκπαιδεύεται το προσωπικό και σιγά σιγά αυτό το αριθμό θα αυξάνεται. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για το πολυδύναμο, γιατί κινδυνεύουμε να γίνουμε γραφικοί, νομίζω. Φτάνει και η ώρα των εγγενείων. Φτάνει η ώρα για τον εγγενείο. Την επόμενη Παρασκευή. Οπότε είμαστε στο τελικό στάδιο. Από εκεί και πέρα δεν σταματάμε να θέτουμε στόχους και να υλοποιούμε. Είχαμε δρομολογήσει και άλλα πράγματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο μεγάλο στόχο όπως είναι το κηλικείο, το οποίο και αυτό, παρότι η μελέτη ήταν σε πολύ καλό στάδιο, αλλά άλλαζε το νομοθετικό πλαίσιο και άρα έπρεπε να δούμε πώς θα το χειριστούμε, έπρεπε να επαναδρομολογηθούν. Άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο, όπως είπα, το 44-13 το 16, ένας φρέσκος νόμος, νέοι όροι, νέο νομοθετικό πλαίσιο, ήθελαν πλήρη προσαρμογή τα τεύχη, ήθελαν πλήρη προσαρμογή διακήρυξη, έχει και έξτρα παραρτήματα που έπρεπε να μπουν. Με μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Ήταν μια πρότυπη διαδικασία. Μια πρότυπη διαδικασία εκτός από εμάς και για την εταιρεία συμβούλων που είχαμε προσλάβει για να μπορέσει να μας βοηθήσει σε κάποιους νομοθετικούς κυρίως όρους. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Mm-hmm. Είμαστε και εκεί ευχαριστημένοι, γιατί όπως είδατε και από τις εικόνες, μιλάμε για ένα εξαιρετικό σχέδιο, πραγματικά. Mm-hmm. Στην αρχή είχε μόνο το κηλικείο, γι' αυτό και δεν έχουμε προσομοιώσεις και φωτορεαλισμούς από το λοιπόν χώρο, από το περιβάλλον χώρο, δηλαδή από την είσοδο του νοσοκομείου, η οποία θα αναμορφωθεί πλήρως, και από τον εσωτερικό κόμβο. Όλα αυτά προσθέθηκαν μετά το 2016 και επί της ευκαιρίας του επανελέγχου των σχεδίων. Mm-hmm. Ήταν μια ευκαιρία, εφόσον κάποιος θα βγάζαμε το διαγωνισμό, να γίνει μια πλήρη αναμόρφωση. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, θα έχουμε σε συνέχεια με δρομολογήσεις και άλλες παρεμβάσεις, αλλά έξωθεν του νοσοκομείου, στις εισόδους. Το ΣΔΙΤ γενικώς και κάθε ένας καινούριος όρος, νομίζω ότι δεν πρέπει να μας φοβίζει. Mm-hmm. Πρέπει να τον αξιολογούμε και να δούμε εάν όλα αυτά είναι εισόφελος πάντα του δημοσίου για να τα εφαρμόζουμε. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν μονόδρομος αυτή η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να μπορέσουμε να πάμε σε αυτό το έργο, να προχωρήσουμε στο συγκεκριμένο έργο, κύριε Καρβούνη? Κοιτάξτε, ήταν μια έλλειψη. Όπως ξέρετε, το κηλικείο ήταν μια έλλειψη στο δικό μας νοσοκομείο. Δεν ήταν στο επίπεδο που θέλαμε προφανώς και εμείς και οι ασθενείς και οι συνοδοί. Mm-hmm. Υπήρχαν τα σχέδια, δεν υπήρχαν τα χρήματα. Αν είχαμε τα χρήματα, είχαμε αυτά τα 800 χιλιάρικα, προφανώς θα φτιάχναμε το έργο, θα το υλοποιούσαμε μόνοι μας και πάλι δύσκολο θα ήταν, γιατί το μόνιμο προσωπικό ήταν από τα 24 άτομα. Έχει πάει στα 4 μόνιμο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να φτιάξουν, να δημοπρατήσουν και έργα. Θα θέλαμε τη βοήθεια είτε της περιφέρειας είτε κάποιο άλλο φορέα. Άρα και πάλι και με τα χρήματα θα ήταν δύσκολο. Mm-hmm. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν έχεις τη δυνατότητα, ψάχνεις να βρεις καινοτόμες δρόμους. Ένας από αυτούς ήταν οι συμβάσεις παραχώρησης. Ουσιαστικά δεν δίνουμε κάποια δικαιοδοσία στον ιδιώτη, απλά με ένα ετήσιο τίμημα, mm-hmm. το οποίο υπολογίζεται με βάση την βιωσιμότητα του κηλικείου, την οικονομοτεχνική μελέτη, θέτουμε ένα κατώτατο επί της 100 ποσοστό επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του. Mm-hmm. Άρα, όσο καλύτερα δουλεύει, τόσο περισσότερο τίμημα θα έχει και το νοσοκομείο και με ένα ελάχιστο mm-hmm. στο χρόνο ποσό και με ένα αρχικό ποσό με τη σύμβαση, για να δεσμεύσουμε ουσιαστικά τον ανάδοχο για να μην έχουμε προβλήματα. Mm-hmm. Μιλάμε για μεγάλα ποσά, δεν είναι μικρά τα ποσά. Όταν μιλάμε για 60.000, ας πούμε, περίπου το χρόνο τουλάχιστον, είναι ποσά τα οποία θα μείνουν στο νοσοκομείο και θα προσφέρουν στα έσοδά το Βέβαια. Κατά πολύ. Ουσιαστικά η μελέτη έδειξε ότι με τον προηγούμενο τρόπο, αυτόν που είχαμε δηλαδή μέχρι στιγμής, ήμασταν περίπου τουλάχιστον το 50% κάτω από αυτό που έχουμε υπολογίσει τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είχαμε στα έσοδά μας ήταν περίπου 600 χιλιάρικα το χρόνο, 630,
για την ακρίβεια, εδώ μιλάμε για τουλάχιστον ένα 200. Άρα το όφελος για το νοσοκομείο είναι διπλάσιο και με μηδενικό κόστος για το ίδιο. Δηλαδή δεν θα βάλει ούτε ένα ευρώ. Γιατί και οι μελέτες και οι άδειες κτλ. Ό,τι δηλαδή χρειάζεται, συντηρήσεις, θα γίνουν από τον ανάδοχο. Και δεν μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα μείνει στον ανάδοχο, θα το εκμεταλλευτεί για 20 χρόνια και θα επηρεάσει την κυρία, θα είναι στην κυρία του νοσοκομείου, ουσιαστικά τα δικαιώματα της λειτουργίας θα τα έχει ο ίδιος. Σε οποιοδήποτε παράπτωμα υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο το οποίο ορίζει τις ποινές, άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του έργου. Άρα από όποια πλευρά και να το δούμε, μιλάμε το για ένα. Είναι θωρακισμένο. Και τι μιλάμε για συμβάσεις παραχώρησης έργου, δεν μιλάμε για συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών. Είναι άλλο πράγμα υπηρεσίες. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο θέλει και ιδιαίτερη προσοχή, προφανώς, οι υπηρεσίες. Εδώ μιλάμε για ένα έργο. Έρχεται κάποιος, το φτιάχνει, το εκμεταλλεύεται και σε κάποια χρόνια όλα τα ποσοστά αυτά, τα ποσά μάλλον, τα νούμερα, είτε το ετήσιου καθάριστο, το ποσοστό, είτε των χρόνων εκμετάλλευση, όλα δίνονται μέσα από την μελέτη βιωσιμότητας του κηλικίου. Άρα θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας φοβίζει. Και κάτι δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι καινούριος. Από όταν είχα πάει εγώ το 16, από την έναρξη της θητείας μου, από τότε η τεχνική υπηρεσία συζητούσε για αυτόν τον τρόπο. Απλά έπρεπε να το θωρακίσουμε νομοθετικά. Αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο λόγω ακόμα και αλλαγής κυβέρνησης που μπορεί εκ του πονηρού κάποιοι να θεωρούν. Αυτό ξεκίνησε το 16. Το 16 είχαμε άλλη κυβέρνηση. Αλλά οι όροι ήταν ίδιοι. Με τον ίδιο τρόπο θα το εκμεταλλευόμασταν. Άρα θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς αυτό το έργο και θωρακισμένο είναι και εις όφελος του δημοσίου και του φορέα μας. Το γεγονός ότι είναι ένας διεθνής διαγωνισμός μπορεί να εξασφαλίσει και την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα τελικά σε αυτό το έργο, κύριε Καρβούνη. Προφανώς, όταν έχουμε μία ανοιχτή διαδικασία, δημόσια διαδικασία και μάλιστα σε αυτά τα ποσά, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αναξιοπιστίας ή προβληματικής διαδικασίας. Είναι μία ανοιχτή διαδικασία. Οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει που πληρεί προδιαγραφές και έχει τη δυνατότητα να το υλοποιήσει. Και με αυτόν τον τρόπο υλοποίησης δεσμεύουμε και τον ανάδοχο ώστε να δημιουργήσει γρήγορα το κηλικείο. Γιατί ουσιαστικά θα είναι ο όφελος του να το λειτουργήσει γρήγορα και να έχει πιο γρήγορα απόσβεση των εξόδων που θα έχει κάνει, που θα είναι ένα αξιοσέβαστο ποσό προφανώς. Υπάρχει μέρημνα ώστε από τη στιγμή που έχουμε ανάδοχο και ξεκινήσουν οι εργασίες, έχει διασφαλιστεί ότι θα μπορεί, για παράδειγμα, να διατηρηθεί το υπάρχον σήμερα κηλικείο ώστε να καλύπτει και τις ανάγκες των ασθενών και των συνοδών τους. Έχει υπάρξει πρόβλεψη για αυτό? Ακριβώς υπάρχει πρόβλεψη. Γι' αυτό σας λέω, έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από το κομμάτι το νομοθετικό και η νομική υπηρεσία έχει δώσει δηλαδή παρατηρήσεις και η τεχνική υπηρεσία έχουν ληφθεί υπόψη και, και υπάρχει ένα τελικό σχέδιο. Το σχέδιο είναι ότι θα γίνει αναγκαστικά σε δύο φάσεις. Θα έχουμε την κατασκευή του κτηρίου. Επειδή δεν είναι στην ίδια θέση ακριβώς, είναι ακριβώς απέναντι στην παιδιατρική, στη στροφή όπως λέμε που γυρνάει στον όπιστο χρόνο. Είναι κάποια μέτρα παραπάνω από το σημείο που βρίσκεται σήμερα. Ναι, άρα θα δημιουργηθεί το καινούριο και με τη λήξη της δημιουργίας του καινούριου κτίριου θα πρέπει να γίνει καθαίρεση του υφιστάμενου, να φύγει δηλαδή αυτός που είναι τώρα, είτε είναι ο ίδιος είτε είναι κάποιος καινούριος άμα ενδιαφερθεί, και να έχουμε όλες τις διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, το κτίριο του θηρορείου, του κυκλοφοριακού κόμβου, του πεζοδρομίου, όλα αυτές τις παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν. Είναι πολύ σημαντικό για την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας όλων, και των δικών μας και κυρίως αυτών που επισκέπτουν το νοσοκομείο. Ένα σύγχρονο κτίριο, από ό,τι είδαμε έτσι και στις μακέτες, το οποίο έρχεται να παντρευτεί με την παλαιότητα, αν θέλετε, του κτηριακού συγκροτήματος του νοσοκομείου Χατζικώστα, τουλάχιστον αυτής της πτέρυγας με την οποία θα ενωθεί και μέσω μιας αερογέφυρας, κύριε Καρβούνη. Είναι ακριβώς. Νομίζω ότι γι' αυτό και λέω ότι είναι ακριβώς πολύ σύγχρονο το σχέδιο. Έτσι. Εντυπωσιακό θα έλεγα για την εποχή του και πρέπει να δώσουμε τα εύσημα εδώ και στον ίδιο τον αρχιτέκτονα. Έτσι, που το 11, το 10 βασικά, το 11 που είχε κάνει την προμελέτη, είχε δρομολογήσει ένα τόσο σύγχρονο κηλικείο. Αλλά μην ξεχνάτε, και εγώ πάω σε ένα άλλο κομμάτι τώρα, γιατί είπαμε για το ΣΔΙΤ πριν, ότι και η ενεργειακή αναβάθμιση, έρχεται η ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία μέσω του μηχανισμού Έλληνα, που μην ξεχνάμε ότι και αυτή είναι ΣΔΙΤ. Έτσι, άρα ουσιαστικά θα παντρευτεί και αυτό, αυτή συνολικά η παρέμβαση, που είναι πάνω από 5 εκατομμύρια, 5,2 και κάπου εκεί 5,3 εκατομμύρια, συνολικά και με τα υπάρχοντα αυτά που φτιάχνουμε τώρα, που θα δημιουργηθούν. Άρα ουσιαστικά θα γίνει μια συνολική παρέμβαση. Ναι, τώρα παλιό, αλλά
αργότερα θα γίνει σύγχρονο και αυτό, άρα ουσιαστικά θα δέσει όλο. Και βέβαια μιλάμε αφενός για οικονομικό όφελος με έσοδα από την υπόθεση του Κηλικίου, εξοικονόμηση χρημάτων από την άλλη σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, κάτι που σημαίνει ότι έρχεται να δώσει και μια οικονομική ανάσα στην ίδια τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος για να μπορέσει ενδεχομένως να προχωρήσει σε άλλα έργα και παρεμβάσεις που σήμερα δεν μπορεί λόγω των δυσμενών οικονομικών, έτσι δεν είναι? Δυσμενά οικονομικά, απλά βλέπετε ότι προσπαθούμε να βρούμε τρόπους και να εκμεταλλευτούμε ό,τι πηγή έχουμε και οποιοδήποτε τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε έσοδα και να λειτουργήσουμε. Ήδη σήμερα είχαμε την εγκατάσταση, ήρθαν από το Ίδρυμα Λάτσης, μέσω του προγράμματος, άμα θυμάστε, Συμπράττουμε για την Υγεία, είχε εγκριθεί η παροχή 4 μόνιτορ παρακλινικών και ενός μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών για τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Άρα ουσιαστικά γίνονται παρεμβάσεις. Έχουν έρθει υπέρχε το ακτινολογική δύο καινούργια αξίας 100.000 ευρώ από το αποθεματικό του Υπουργείου Υγείας. Προσπαθούμε και καθημερινά βελτιωνόμαστε, αλλά είναι πάρα πολλές οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Τώρα έχουμε σαν στόχο τα ΤΕΠ μας, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, να το βελτιώσουμε. Γιατί είναι ο καθρέφτης του νοσοκομείου. Εκεί σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σήμερα, κύριε Καρβούνη? Προσπαθούμε να κάνουμε παρεμβάσεις, αλλά είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν είναι μεγάλη χώρη. Κάποιες αλλαγές ιατρίων για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Αλλά μεγάλες παρεμβάσεις περιμένουμε να κάνουμε στο επόμενο διάστημα μέσω της ρυθμιστικής μελέτης, όπως είπε και ο αρχιτέκτονας, που κανονίζουμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες είναι πραγματικά πολύ μεγαλύτερες και οι οποίες θα δώσουν ανάσα στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν σε λίγες ημέρες στον αέρα η προκήρυξη για το Κηλικείο του Διεθνούς Διαγωνισμού. Βάσει χρονοδιαγράμματος, πότε περίπου εκτιμάμε ότι θα έχουμε ανάδοχο του συγκεκριμένου έργου? Εντάξει, είναι οι ανάδοχοι και οι χρόνοι που έχουν όλες οι δημοπρατήσεις των δημοσίων έργων. Γιατί δεν έχουμε ενστάσεις στη συνέχεια. Ναι, οπότε μπορεί να γίνει και είναι μεγάλο έργο. Το θέμα είναι να δρομολογηθεί ώστε να μπει σε μια τελική ευθεία. Και το δύσκολο ήταν μέχρι στιγμής να δημιουργηθεί, έχουν όλα αυτά τα τεύχη, η πληρότητα των τευχών και της διακήρυξης και όλα τα παραρτήματα, ώστε να είμαστε έτοιμοι να την ανεβάσουμε, να γίνει πραγματικότητα ο διαγωνισμός. Τώρα νομίζω ότι όλα παίρνουν τον δρόμο τους, βαίνουν καλώς νομίζω και ένας στόχος ακόμα, γρήγορα αργά θα υλοποιηθεί. Μάλιστα. Κύριε Καρβούνη, επειδή κάποιος που μας ακούει τώρα μπορεί να σκεφτεί ότι ωραία, εντάξει, φτιάχνουμε το Κηλικείο, φτιάχνουμε το Πολυδύναμο. Το θέμα είναι τι γίνεται με τη λειτουργία αυτού καθεαυτού του νοσηλευτικού ιδρύματος και τα προβλήματα που πυκνά συχνά αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία. Έχουν αντιμετωπιστεί κάποια τέτοιου είδους προβλήματα? Επειδή υπήρξε και επίσκεψη πρόσφατα και του διοικητή της ΕΚΤΙΣ, είπε, δρομολογούνται λύσεις σε κάποια ζητήματα, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει και με ελλείψεις προσωπικού ιατρικού. Προφανώς πρώτη προτεραιότητα και δικιά μας, ανεξάρτητα από αυτά τα έργα που βγαίνουν καθημερινά και τους στόχους που υλοποιούνται, είναι το προσωπικό, το ανθρώπινο προσωπικό. Εκεί, όπως έχουμε ξαναπεί και δεν θέλουμε να επαναλαμβάνουμε συνεχώς, προσπαθούσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και με βάση τους προϋπολογισμούς μας προφανώς. Μέχρι στιγμής, όσο αφορά αυτό το έτος, δεν καταφέρνουμε εύκολα να κάνουμε πρόσθετες προσλήψεις επικουρικού, γιατί ακριβώς δεν έχουμε τις επιχορηγήσεις ακόμα, τις έξτρα πιστώσεις που ζητήσαμε. Θεωρώ ότι αυτό δεν έχει γίνει συνολικά. Ευελπιστούμε άμεσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε αυτές τις πιστώσεις που θέλουμε, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε και έξτρα προσωπικό. Γιατί και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που σας έλεγα προηγουμένως, η βελτίωση και η λειτουργική αναβάθμιση που θέλουμε να προσφέρουμε απαιτεί νοσηλευτικό, κυρίως προσωπικό. Νοσηλευτικό. Δεν έχουμε τους γιατρούς που θα στελέχουν μόνιμα τα ΤΕΠ, τις 8 θέσεις μας, που θα ήταν μια μεγάλη ανάσα. Πού βρίσκονται αυτές? Τι να σας πω. Αυτές είναι στην ΥΠΕ, υπάρχει σε μια διαδικασία κρίσεων. Ευελπιστούμε να ισχύσουν όσα είπανε και από το Υπουργείο, να βελτιωθούν οι χρόνοι, να ελχιστοποιηθούν οι διαδικασίες, ώστε να μπορέσουν αυτοί κάποια στιγμή άμεσα να έρθουν, γιατί πραγματικά θα λύσουν πολλά προβλήματα. Και του ΤΕΠ και των τμήματων οι οποίοι υποστηρίζουν συστηνικά τα ΤΕΠ. Μάλιστα. Η δική σας θητεία έχει ολοκληρωθεί, παραμένετε όμως μέχρι τον ορισμό νέας διοίκησης. Έχετε υποβάλει τα χαρτιά σας σε αυτή τη διαδικασία που τρέχει αυτό το χρονικό διάστημα? Ναι, το έχω ξαναπεί ότι εγώ δεν αφήνω τίποτα στην τύχη και δεν τα παρατάω ποτέ. Ο στόχος μου είναι να
φτάσω μέχρι τέλος αυτό το νοσοκομείο, αν μου δοθεί η δυνατότητα, γιατί έχω συγκεκριμένο business plan μπροστά μου, mm-hmm. το οποίο θέλω να υλοποιήσω. Οπότε λοιπόν στην αναμονή. Στην αναμονή. Έχουμε εικόνα πότε ενδεχομένως θα έχουμε τα νεότερα. Όχι, όχι έτσι. Δυστυχώς αυτές είναι δύσκολες διαδικασίες. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα που είχαμε Εγώ να συνομιλήσουμε, κύριε Καρβούνη. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και στις διαδικασίες που αφορούν το κηλικείο και αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό να εξελιχθούν όλα ομαλά και βάσει χρονοδιαγραμμάτων, να μην έχουμε καθυστερήσεις, έτσι για να μπορέσει να γίνει και αυτό το έργο και σε οτιδήποτε έχετε δρομολογήσει από εδώ και στο εξής. Και εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε, να δούμε τι θα αποφασίσει και το Υπουργείο για τις διοικήσεις. Και εύχομαι. Και εγώ εύχομαι ουσιαστικά να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας. Αλλά από εκεί και πέρα, συνεχίσουμε δεν συνεχίσουμε, να στηριχθούν οι δομές που έχουν γίνει, οι διαδικασίες που έχουν γίνει, κυρίως το πολυδύναμο, που πραγματικά φαίνεται ότι θα προσφέρει πάρα πολύ, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή όπως έχω πει, αλλά πανελληνίως. Φαίνεται μεγάλο το ενδιαφέρον και είναι μεγάλο το ενδιαφέρον. Με μικρό προσωπικό, έτσι, οριακό προσωπικό που ξέρουμε, και πρέπει εκεί να βοηθηθεί μελλοντικά από τους κεντρικούς φορείς με μόνιμο και περισσότερο προσωπικό. Να σας ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, την βούληση και την πρόθεση να μην επιτρέψουν σε καμιά περίπτωση την αλλίωση της βούλης των διαθετών αναφορικά με τα κληροδοτήματα. Εξέφρασαν σύσσωμο πολιτική, εκπρόσωποι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και υπηρώτες που έδωσαν το παρόν στο κάλεσμα της Πανυπηρωτικής Συνομοσπονδίας για την υπόθεση του Ζαπίου και την διεκδίκησή του από ιδιώτες. Στο χθεσινό Γενικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η νομική οδός με παράσταση στο δικαστήριο για το Ζάπιο που έχει οριστεί για το Φεβρουάριο. Και αυτό γιατί μια δυσμενής δικαστική εξέλιξη θα μπορούσε να ανοίξει τους ασκούς του Αιώλου και για άλλα κληροδοτήματα. Ήχηρο μήνυμα ότι το Ζάπιο θα πρέπει να παραμείνει κληροδότημα και όχι να αλλάξει ο χαρακτήρας του και να αποδοθεί σε ιδιώτες, έστειλαν το βράδυ της Τετάρτης βουλευτές, εκπρόσωποι της περιφέρειας, των Δήμων και πολλοί υπηρώτες που έδωσαν το παρόν στο Γενικό Συμβούλιο που συγκάλεσε η Πανυπηρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα το βράδυ της Τετάρτης και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το Γενικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της Πανυπηρωτικής Μάκης Κιάμος υπογράμμισε πως θα κινηθούν νομικά, έτσι ώστε να μην υπάρξει μια απόφαση δικαστηρίου που θα δικαιώνει τον ιδιώτη, κυρίως όμως θα αλλοιώνει την βούληση του διαθέτη. Και ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είναι το χειρότερο, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος να ανοίξουν οι ασκοί του Αιώλου για όλα τα κληροδοτήματα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Πανυπηρωτικής. Μάλιστα, μέχρι τον Φεβρουάριο, οπότε και ορίστηκε η νέα ημερομηνία για την εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαστήριο, θα πραγματοποιηθεί και η ημερίδα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Πανυπηρωτικής. Όπως είχαμε υποχρέωση εκ του καταστατικού να συγκαλέσουμε διευρυμένο, παρέστησαν και είναι και παρόντες ακόμη αρκετοί βουλευτές, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, πλήθος υπηρωτών, όλοι με μια φωνή ορδοφωνάξαν κάτω τα χέρια από το Ζάπιο. Θα κινηθούμε όπως πρέπει, τουλάχιστον νομικά, για να μην περάσει αυτή η αίτηση της εταιρείας αυτής και έχουμε απρόοπτα στην πορεία, διότι αντιλαμβάνεστε, αν εκδοθεί μια τέτοια απόφαση που θα λιώσει την βούληση του διαθέτη για το Ζάπιο, ανοίγουμε τους ασκούς του Αιώλου για όλα τα κληροδοτήματα και τότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή και ουέ και αλίμονο στα κληροδοτήματα τα οποία αφήσαν Έλληνες ευεργέτες στην χρήση του ελληνικού λαού. Ομολογουμένως ήταν πολύ καλό το κλίμα και όλοι με μια φωνή συμπαραστάθηκαν στην προσπάθεια αυτή της Πανυπηρωτικής, η οποία είναι ο μέγας θεματοφύλακας των πολιτιστικών μας παραδόσεων και των κληροδοτημάτων και γενικά του πολιτισμού μας. Και εμείς ιδιαίτερα οι υπηρώτες μια ευαισθησία μεγαλύτερη, διότι τα περισσότερα κληροδοτήματα ανήκουν σε υπηρώτες, ή μάλλον τα αφήσαν υπηρώτες και ανήκουν σε όλους τους Έλληνες, αλλά για μας είναι κάτι ιδιαίτερο για τους υπηρώτες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα κινήθηκε όλη η συζήτηση, τοποθετήθηκαν βουλευτές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων, όλοι, επαναλαμβάνω, με μια φωνή. Είναι κοντά στην προσπάθεια της Πανυπηρωτικής, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε τα κληροδοτήματα όσο έχουν και να μην επιχειρηθεί από κανέναν στο μέλλον η βούληση, η αλλαγή της βούλησης των διαθετών. Δεν ελπίζω ότι κάποιος Έλληνας δικαστής θα πει ναι στη βούληση του διαθέτη. Όμως δεν μπορούμε αυτό να το προκαταλάβουμε τις αποφάσεις των δικαστών. Τα δικαστήρια είναι δικαστήρια και αποφασίζουν. Άλλωστε, όταν ένα δικόγραφο είναι τόσο καλά δεμένο και επικαλείται νομολογίες και επικαλείται παράθυρα των μνημονιακών διατάξεων, αντιλαμβάνεστε ότι όλα είναι ανοιχτά. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το κίνδυνο που όλα είναι ανοιχτά, εμείς οφείλαμε να στρατευτούμε και να στρατεύσουμε όλους τους υπηρώτες να
είμαστε απέναντι από κάθε τέτοια προσπάθεια. Έχουν καθοριστεί τα βήματα και οι κινήσεις που θα γίνουν από εδώ και στο εξής, κύριε Κιάμο? Βεβαίως. Θα παραστούμε στις 4 Φεβρουαρίου στο δικαστήριο και πριν φτάσουμε την ημέρα εκείνη να δικάσουμε την υπόθεση, θα διοργανώσουμε μια ημερίδα με μοναδικό θέμα τα κληροδήματα στην Πανεπιστημιακή, οπότε θα κληθούν πολλοί παράγοντες να πάρουν θέση και να ενημερωθεί το κοινό το τι σημαίνει κληροδότημα και ποιοι είναι οι κίνδυνοι άμεσοι που διατρέχουν. Στο έκτακτο Γενικό Συμβούλιο της Πανεπιστημιακής Συνομοσπονδίας έδωσαν το παρόν οι βουλευτές Σταύρος Καλογιάννης, Μαρία Κεφάλα, Γιώργος Αμυράς, Βασίλης Γιώγιακας, ο Χρήστος Γκόγκας, ο Γιάννης Μπαλάφας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι. Η περιφέρεια εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Ψαθά, ο Δήμος από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Φώτη Βάβα, η Πέδη Πύρου από τον Πρόεδρό της Γιάννη Λόλο, ενώ παρέστησαν και άλλοι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι από του ΟΤΑ της Υπήρου. Γραπτό μήνυμα απέστειλε ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστα Στασούλα, ο οποίο απουσίαζε στο εξωτερικό. Και βέβαια σε αυτή την συμμαχία των υπηρωτών εντό συνόρων έρχονται να προσθεθούν και οι απόδημοι, όπω τόνισε ο κύριο Κιάμο. Και οι απόδημοι με τα μηνύματά του συμπαραστέκονται, αλλά πρέπει να πω και να ομολογήσω ότι ήταν συγκινητική η παρουσία όλων και οι θέσει που εξέφρασαν όλοι οι φορεί. Και τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και οι φορεί. Δεν μέχρι σήμερα τουλάχιστον κανεί δεν διατύπωσε αντίθετη άποψη. Είναι όλοι κοντά στην προσπάθειά μα αυτή να διαφυλάξουμε τα εθνικά και τα εθνικά ευεργετήματα αυτά και οδοδήματα, έτσι όπως οι διαθέτες τα αφήσαν στη χρήση του ελληνικού λαού. Την πρόσληψη 13 μόνιμων υπαλλήλων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της συμπληρωματικής προκήρυξης της 3Κ προκήρυξης. Επίσης, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε εκτάκτως το μεσημέρι, το Σώμα αποφάσισε να προχωρήσει η διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Την έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων κατά την έκτακτη συνεδρίασή του το μεσημέρι της Πέμπτης. Η απόφαση αφορά στην πρόσληψη 13 εργαζομένων. Πρόκειται για 3 εργάτες καθαριότητας, 5 εργάτες καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, 2 ΠΕ μηχανικούς πολιτικούς μηχανικούς, 1 ΤΕ μηχανικό οχημάτων και 2 ΤΕ διοίκησης μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης. Το αίτημα για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού υποβάλλεται στο πλαίσιο της συμπληρωματικής προκήρυξης της 3Κ. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ομόφωνα να προχωρήσει η διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η τεχνική υπηρεσία στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο και το συμβόλαιο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, πάμε σε μια ακόμη συζήτηση στο στούντιο. Λίγες μόλις ημέρες, μια μισή περίπου εβδομάδα μας χωρίζει από την ημέρα που θα στηθούν οι κάλπες, με τον τεχνικό κόσμο να προσέρχεται προκειμένου να εκλέξει τη νέα διοίκηση στη νέα διοικούσα επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Υπήρου. Και έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Υπήρου στη Βιέννα τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Παπά, για μια συζήτηση εφόλης της ύλης, γιατί αρκετά ακούστηκαν και ενδεχομένως θα ακουστούν μέχρι το τέλος αυτής της προεκλογικής περίοδου. Και βέβαια να δούμε έτσι και τις θέσεις της παράταξης την οποία μετέχει, στην οποία δεν είναι επικεφαλής. Θα το δούμε και στη συνέχεια γιατί αυτή η επιλογή από τον κύριο Παπά. Να δούμε και τις θέσεις εν ώψη αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ κύριε Παπά που είστε εδώ, που έχουμε την ευκαιρία έτσι να συζητήσουμε για θέματα που αφορούν το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Υπήρου. Έναν επιστημονικό φορέα, έναν φορέα που ο ρόλος του είναι να είναι σύμβουλος του κεντρικού κράτους, συνεχώς. Θα δούμε και στην πορεία κατά πόσον τελικά μέχρι σήμερα τότε έχει παίξει αυτό του τον ρόλο. Αυτό με το οποίο όμως θέλω να ξεκινήσουμε είναι το εξής. Σε συνέντευξη που παραχωρήθηκε πριν από λίγες ημέρες, ακριβώς γιατί επειδή είναι λογικό να ανεβαίνουν έτσι, να ανάβουν λίγο τα αίματα, να ανεβαίνει λίγο και το πολιτικό, το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης μεταξύ των παρατάξεων, κάνατε μια έκκληση ουσιαστικά στους συναδέλφους σας που μετέχουν σε αυτές τις εκλογές να κάνουν αυτή την προεκλογική περίοδο φορώντας τα επιμελητηριακά και όχι τα πολιτικά τους ρούχα. Εισακουστήκατε? Να σας καλησπέρισω καταρχάς, κυρία Σταύρου. Έκανα και μεγάλη εισαγωγή, και τους τηλεθεατές ασφαλώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, πράγματι έκανα αυτή την έκκληση και ελπίζω να εισακούστηκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολούθησα τις συνεντεύξεις ή το δημόσιο λόγο των συναδέλφων της συγκεκριμένης παράταξης.
Υπήρχαν αρκετές δραστηριότητες που έπρεπε να γίνουν γιατί το χημικό μας επιμελητήριο συνεχίζει να δουλεύει. Προφανώς και συνεχίζει να δουλεύει. Και δευτερευόντως δεν αφορά μόνο τα Γιάννενα, είναι τα διοικητικά όρια στα οποία έχουμε την ευθύνη. Είναι η Άρτα, είναι η Πρέβεζα, είναι η Θεσπρωτεία, είναι και η Λευκάδα. Είναι λίγες ημέρες μέχρι τις εκλογές. Επομένως, πράγματι δεν είχα τον χρόνο να το παρακολουθήσω. Ελπίζω πάντως να έχει εισακουστεί η έκκλησή μου, γιατί το τεχνικό επιμελητήριο δεν είναι ένας ακόμη πολιτικός πόλος της περιοχής. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, η Διοίκουσα Επιτροπή του, ο Περιφερειάρχης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου, οι βουλευτές και του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει άλλο ρόλο να παίξει, βεβαίως με ιδεολογική τοποθέτηση, βεβαίως με απόψεις πολιτικές, είμαστε πολιτικά όντα, mm-hmm. επομένως βεβαίως εμφορούμαστε από κάποιες ιδέες και αυτές τις ιδέες τις κουβαλάμε mm-hmm. σε οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωσή μας και σε οποιοδήποτε ρόλο παίζουμε στην δημόσια ζωή. Αλλά δεν είναι πρωτίστως πολιτικός ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και φυσικά δεν είναι σε καμία περίπτωση αγκιστρωμένο το Τεχνικό Επιμελητήριο στα συμφέροντα ή στις λειτουργίες τις κομματικές. Είναι ένας φορέας επιστημονικός ο οποίος θα πρέπει να παίξει τον ρόλο του ανεξαρτήτως ποιας κυβέρνησης ή ανεξαρτήτως μάλλον ποιου κόμματος έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ακριβώς γιατί ο δικός σας ρόλος είναι καθαρά συμβουλευτικός σε τεχνικά ζητήματα και συνεργάτης και υπουργείων και υπηρεσιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οπότε αυτό καλείστε να επιτελέσετε ως βασικό ρόλο στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Σαφέστατα. Πάντα όμως εξαρτάται η δουλειά του Τεχνικού Επιμελητηρίου από την πολιτική πραγματικότητα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Απόψε ψηφίζεται στην Βουλή το Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο. Σε αυτό το Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο υπάρχει ένα άρθρο το οποίο αλλάζει ή μάλλον δεν αλλάζει, δίνει τη δυνατότητα να το πούμε καλύτερα στους φορείς να αναθέτουν υπηρεσίες που μέχρι σήμερα ασκούνταν, παρέχονταν από το δημόσιο, δηλαδή στην παραγωγή των δημοσίων έργων, το ρόλο της διευθύνουσας υπηρεσίας που δημόσιοι υπάλληλοι τον παίζαν, οι υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών του οποιοδήποτε φορέα, πλέον δίνεται η δυνατότητα, θα δίνεται, νομίζω ότι θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο απόψε, να εκχωρούν τις αρμοδιότητες της διευθύνουσας υπηρεσίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει τεχνική επάρκεια, είναι λίγο ασαφές το τι σημαίνει τεχνική επάρκεια, σε ιδιώτες. Οι ιδιώτες αυτό δεν μπορεί να το δει κανείς ξεκομμένα. Δηλαδή για 10 χρόνια έχουμε ζήσει μια πάρα πολύ δύσκολη, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους μας. Το δημόσιο αποξηλώθηκε μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Άνθρωποι συνταξιοδοτούνταν από τις υπηρεσίες, δεν γινόταν νέες προσλήψεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το ανθρώπινο δυναμικό του μειώθηκε. Σε αυτή την κατάσταση, με μειωμένο το ανθρώπινο δυναμικό, με εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών για να μειωθεί το δυναμικό, έρχεται σήμερα λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση και χωρεί ένα τμήμα το οποίο είναι, είναι αντικείμενο των τεχνικών, των συναδέλφων, οι οποίοι με κανόνες υπερασπίζουν το δημόσιο συμφέρον. Και αυτό πια μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά ένας ιδιώτης. Αυτό κατά την άποψή μου λοιπόν δημιουργεί στο τεχνικό επιμελητήριο, προφανώς στο κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο, αλλά και στα περιφερειακά τμήματα, την υποχρέωση να πάρουν θέση απέναντι του. Είναι, αφορά τους συναδέλφους, αφορά τον τεχνικό κόσμο, είναι μια επιλογή, πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, άρα και τα περιφερειακά τμήματα θα επηρεάζονται στις λειτουργίες μας. Απόψη πάλι, το κομμάτι της αποκομιδής των απορριμμάτων δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ,
να εκχωρήσουν την αποκομιδή σε ιδιώτες χωρίς αιτιολόγηση. Και σήμερα ισχύει. Τους έδινε τη δυνατότητα, αλλά τα δημοτικά συμβούλια θα έπρεπε να αιτιολογήσουν τον λόγο για τον οποίο μια υποχρέωσή τους, ανταποδοτική υποχρέωση απέναντι στους δημότες, δεν την υλοποιούν, διότι δεν έχουν τα μέσα. Mm-hmm. Λέω, προσωπικό, για παράδειγμα. Υπήρχε μια, ναι, προσωπικό. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν, κατά την άποψή μου. Οπότε ουσιαστικά, ναι μεν ένας ανεξάρτητος φορέας που καλείται να επιτελέσει το ρόλο του, αλλά πάντα είναι σε θέση να κρίνει, αν θέλετε, τις όποιες επιλογές. Βεβαίως, και τις κατευθύνσεις που υπάρχουν από την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ασφαλώς, είναι στην υποχρέωσή του, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, το Εθνικό Επιμελητήριο θα πρέπει να πείσει την πολιτεία ότι αυτά δεν είναι προς όφελος δημοσίου συμφέροντος. Ή ότι μια επιστημονική τεκμηρίωση, η οποία είναι σε μια λειτουργία του φορέα, ξέρετε, υπάρχει μια σειρά συναδέλφων οι οποίοι δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κάποιοι άλλοι ως δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτή είναι μια συσσωρευμένη εμπειρία, μια συσσωρευμένη γνώση. Το Τεχνικό Επιμελητήριο, λοιπόν, αυτή μπορεί να την εκφράζει προς την πολιτεία και να την κατευθύνει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Είναι, λοιπόν, αυτό ένα κομμάτι του επιστημονικού του ρόλου, από τη μια, η συνδρομή του προς την πολιτεία, και ταυτόχρονα είναι η συνδρομή του προς την κοινωνία. Δηλαδή, το Τεχνικό Επιμελητήριο, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μιλάμε όλοι για ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι μια πολυφορεμένη έννοια στην εποχή μας και πολύ αόριστη. Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει καθορίσει εν πωλής του πώς εννοεί την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι ένα τρίπτυχο ανάμεσα στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Με κανόνες, οι οποίοι κανόνες προκύπτουν από θεσμοθέτηση που το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει συνδράμει στην θεσμοθέτηση της βιώσιμης, δίκαιης, αειφορικής ανάπτυξης. Όταν η πολιτεία, απ' την άλλη, υπερασπίζεται, ας πούμε, μόνο το οικονομικό μοντέλο, το Τεχνικό Επιμελητήριο θα πρέπει να συμβουλεύει προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Αντιλαμβάνεστε το γιατί. Εσείς σαφώς ως τεχνικό επιμελητήριο, και δεν εννοώ εσάς προσωπικά, το τεχνικό επιμελητήριο συμβουλεύει όλα αυτά τα χρόνια. Εισακούγεται, θα ρωτήσει κανείς, κύριε Παπά, γιατί είναι ένας επιστημονικός φορέας, συμβουλευτικός προς το κράτος, προς την πολιτεία. Άρα ουσιαστικά η πολιτεία έχει στα χέρια της ένα πολύτιμο εργαλείο, το οποίο θα μπορούσε να το αξιοποιήσει για την ανάπτυξη, την καλώς εννοούμενη ανάπτυξη μιας χώρας. Το έχει πράξει μέχρι σήμερα. Ναι, νομίζω πως ναι. Θα σας πω και με ποιον τρόπο. Υπάρχουν θεσμοθετημένες εκπροσωπήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου σε διάφορες λειτουργίες της πολιτείας. Οι συνάδελφοι οι οποίοι εκπροσωπούν το Τεχνικό Επιμελητήριο εκεί, λογοδοτούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο και οι απόψεις που εκφράζουν είναι οι απόψεις του Τεχνικού Επιμελητήριου. Είναι, λοιπόν, μια συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου στις λειτουργίες άλλων φορέων. Και όσο μπορώ να σας πω, και εγώ έχω συμμετάσχει παλιότερα σε τέτοιες επιτροπές, όταν τα θέματα είναι τεχνικά, η επιτροπή, ας πούμε, ενός Δήμου, το Τεχνικό Επιμελητήριο ακούει. Δηλαδή, είναι βαρύνων ο λόγος του συναδέλφου, του όποιου συναδέλφου εκφράζει το φορέα μαζί. Από αυτή την έννοια, ναι, το ακούει. Υπάρχει ένα έλλειμμα, είναι η αλήθεια, το οποίο έλλειμμα ήταν και προέκυψε εξαιτίας της δεκαετούς πολύ δυσχερούς κατάστασης οικονομικά της χώρας μας. Οι πόροι του Τεχνικού Επιμελητηρίου μειώθηκαν. Με αποτέλεσμα η πρωτογενή δουλειά που παράγουν οι μόνιμες επιτροπές του να είναι πολύ πεσμένη. Οι μόνιμες επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητηρίου είναι σε διάφορους τομείς. Παράγουν ένα έργο και αυτό
αυτή τη δουλειά τους την μεταφέρουν στην πολιτεία. Δυστυχώς αυτή την δεκαετία και αυτή την τριετία, πέρα από το περιφερειακό μας τμήμα που πράγματι ήταν ελάχιστη η πόρη, ακόμη και στο επίπεδο κεντρικής αντιπροσωπείας οι μόνιμες επιτροπές δεν λειτουργήσαν. Άρα ναι, να επανέλθω στην απάντηση, στο ερώτημά σας, ναι, εισακούγεται το τεχνικό επιμελητήριο, ναι, πρέπει να ακουστεί ακόμη περισσότερο και αυτό όμως είναι δουλειά, είναι ευθύνη δική μας. Mm-hmm. Δεν ευθύνεται κάποιος άλλος γι' αυτό. Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε λοιπόν και περισσότερους συναδέλφους να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Πιο πολύ στη θελοντική βάση, μέχρι να κάποια στιγμή τα οικονομικά όλων, ελπίζω, για το καλό όλων μας, φυσικά να, η οικονομία να αναταχθεί, επομένως και το τεχνικό επιμελητήριο να έχει τους πόρους τους ώστε να μπορέσει να παίξει και αυτό το ρόλο ακόμη καλύτερα από ό,τι σήμερα. Πάντως, ναι, τον παίζει. Mm-hmm. Κύριε Παπά, πολλά ακούστηκαν για να επιστρέψω έτσι σε αυτή την προεκλογική Βεβαίως. Περίοδο την οποία διανύουμε για το τεχνικό επιμελητήριο σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε στη δική μας περιοχή, στο τμήμα Ηπείρου. Πολλά ακούστηκαν λοιπόν για το εάν τελικά το επιμελητήριο σε αυτή την τριετία επιτέλεσε το ρόλο του. Γιατί ακούστηκε ότι ήταν απόν, ότι δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει, δεν διεκδίκησε αυτά που έπρεπε να διεκδικήσει ενδεχομένως στην περιοχή. Βέβαια, εσείς πριν από λίγες μέρες δώσατε τη δική σας απάντηση ως προς αυτό. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα ενδεχομένως. Αυτό είναι η απάντηση έτσι. Είναι αυτονόητη. Φυσικά και θα μπορούσαν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία εκδήλωση της ανθρώπινης ζωής που κάποιος θα πει ότι εγώ τα έκανα όλα και δεν θα μπορούσα να κάνω και κάτι περισσότερο. Και το τεχνικό επιμελητήριο είναι σίγουρο ότι σε αυτή τη... Βεβαίως και θα μπορούσε να κάνει περισσότερο. Αλλά θα σας ξαναπώ επιγραμματικά, δεν θέλω να κουράσω, τα είπαμε πάλι και πριν από 5 μέρες. Όχι, το τεχνικό επιμελητήριο δεν έπαιξε το ρόλο του αυτή την τριετία. Δεν ήταν, ούτε άφαντο ήταν, ούτε απόν. Τόσο όσον αφορά το κομμάτι της βοήθειας προς τους συναδέλφους, είναι εσωτερική μας διαδικασία, αλλά θα την πω πολύ γρήγορα. Δηλαδή, γίναν σεμινάρια στην ημερίδες ενημερωτικού χαρακτήρα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του τεχνικού επιμελητηρίου, για την έκδοση, των ηλεκτρονική έκδοση για το υπολοδομία. Γίναν για το κτηματολόγιο. Έγινε ημερίδα για τα απόλυτα εξκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων. Βγάλαμε θέση για το προεδρικό διάταγμα της Παμβότιδας, προσπαθώντας να δώσουμε μια λύση μετά από... Πολλά χρόνια από που μας ταλανίζει. Ναι, πραγματικά από πάρα πολλά χρόνια. Πριν από τη Δευτέρα που μας πέρασε, έγινε στα Γιάννενα, την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει στην Άρτα μια συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΕΛΗΝΙΑΕ και τους επιθεωρητές εργασίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Ιωνίων, Νήσων, για θέματα υγείας και υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Γίναν πράγματα, αυτό θέλω να πω. Δεν ήταν... Σε καμία περίπτωση δεν ήταν άφαντο. Τώρα, η επιλογή της μιας παράταξης, της μεγάλης παράταξης, οι οποίοι συμμετείχαν στην διοίκηση του τεχνικού επιμελητηρίου, να μηδενίσει το έργο του τεχνικού επιμελητηρίου αυτή την τριετία, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον άστοχη. Mm-hmm. Και θα ξαναπώ και κάτι, ότι όργανο διοίκησης του τεχνικού επιμελητηρίου είναι η 9 μιλής δικούσα επιτροπή του. Δεν είναι ο πρόεδρος. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι άλλη ευθύνη του Πρόεδρου, άλλη του Αντιπροέδρου, άλλη των μελών, εάν τα μέλη φέρναν θέματα προς συζήτηση και ο Πρόεδρος, εγώ είμαι προκειμένο από τον Γενάρη που μας πέρασε μέχρι και σήμερα, δεν τα έφερνα στο τραπέζι. Δεν υπήρχε κανένα θέμα το οποίο να κάποιο μέλος της Δικούς Επιτροπής να εισηγήθηκε και το οποίο να μην μπήκε στη συζήτηση. Επομένως, νομίζω ότι αδικεί και τους συναδέλφους το να ισχυρίζονται ότι δεν δουλέψαν αυτή την τριετία, προσπαθώντας να αντιπολιτευθούν με κάποιον τρόπο
εν ώψη των εκλογών την παράταξή μας σήμερα. Μάλιστα. Γιατί ο Γιώργος Παπάς δεν συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές ως επικεφαλής της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών Υπήρου Λευκάδας? Η Ενωτική Πρωτοβουλία Μηχανικών Υπήρου Λευκάδας... Με δεδομένο ότι είστε πρόεδρος, οπότε η λογική λέει ότι από τη στιγμή που είστε πρόεδρος σήμερα, τίθεστε επικεφαλής μιας παράταξης, η οποία θα διεκδικήσει εκ νέου τα ηνία του ΤΕΕ τμήματος Υπήρου. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι. Για μας δεν είναι έτσι. Για την παράταξή μας εννοώ δεν είναι έτσι. Ούτε στην θητεία, ούτε στις εκλογές του 2016 ήμουν επικεφαλής της παράταξης, ούτε στις εκλογές του 2013. Mm-hmm. Ο τρόπος που λειτουργούμε ως παράταξη είναι αλλιώτικος, δεν είναι αρχηγοκεντρικός. Mm-hmm. Προσπαθούμε να ενεργοποιούμε όσο δυνατόν περισσότερους ανθρώπους σε μια συμμετοχή στα πράγματα του τεχνικού επιμελητηρίου. Το 2016, μετά τις εκλογές, μαζευτήκαμε ως παράταξη, αποφασίσαμε με κάποια κριτήρια. Επικεφαλής της παράταξής μας είναι ο συνάδελφος ο Παύλος Ουλιλής. Mm-hmm. Μαζευτήκαμε λοιπόν και αποφασίσαμε με ποιον θα διεκδικήσουμε την προεδρία. Με κάποια κριτήρια επιλέχθηκα εγώ. Μεταξύ των κριτηρίων ήταν και ένα, έχει ενδιαφέρον να σας το πω, ότι δεν ζω και δραστηριοποιούμε στα Γιάννα. Mm-hmm. Το τεχνικό επιμελητήριο θα πρέπει έστω και συμβολικά να αγκαλιάσει όλον τον τεχνικό κόσμο και όχι να λειτουργεί η Διοικούσα Επιτροπή ως νομαρχιακή επιτροπή ο Ανίνων. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Εγώ αυτή την κριτική, αν θέλετε, την έκανα πριν συμμετάσχω στη Διοικούσα. Βλέπω ότι είναι δύσκολο να μεταφερθούν θέματα από τις νομαρχιακές επιτροπές προς την Διοικούσα και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μας απασχολεί και στην θητεία την επόμενη. Εγώ προσωπικά θα το βάλω, θα προσπαθήσω να βρω τους τρόπους να βελτιωθεί. Μάλιστα. Πώς βλέπετε τα πράγματα για την παράταξή σας, λοιπόν, για την παράταξη στην οποία συμμετέχετε εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης της 2ης Νοεμβρίου, που όλοι γνωρίζουμε ότι το ΤΕΕ είναι από τους φορείς που πρώτα εφάρμοσε το σύστημα της απλής αναλογικής. Άρα, η επόμενη μέρα θα πρέπει να βρει τουλάχιστον δύο παρατάξεις σε συνεργασία για να μπορέσει να συγκροτηθεί διοίκηση. Πολύ σωστά. Τα πράγματα είναι όπως τα λέτε. Η απλή αναλογική ευνοεί τις συνεργασίες. Εμείς ως παράταξη έχουμε, αν θέλετε, για κέντρο και για στόχο, για στοίχημα, την μεγάλη προοδευτική παράταξη, δηλαδή ένα τεχνικό επιμελητήριο σε προοδευτική κατεύθυνση. Σε εκλογές δεν γεννηθήκαμε σήμερα ως παράταξη. Υπάρχει μια μαγιά ανθρώπων, εμπλουτίστηκε με καινούριους συναδέλφους. Δεν έχουμε αναφορά κομματική με την έννοια την στενή. Όχι, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και μάλιστα ο χώρος μας, την αυτονομία αυτών των μαζικών χώρων και των συλλογικών διαδικασιών, την υπερασπίζεται και την υπερασπίζεται πραγματικά. Αποδείχθηκε κιόλας. Από το Γενάρη δηλαδή μέχρι και σήμερα, εγώ που είχα την ευθύνη του να προεδρεύω στην Διοικούσα Επιτροπή, σε καμία περίπτωση δεν μετέφερα την κεντρική πολιτική σκηνή στο τραπέζι της Διοικούσας Επιτροπής. Η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα με προγραμματικές συγκλήσεις. Θα είναι πολύ σαφές το σε ποια κατεύθυνση κάθε παράταξη πώς στέκεται, πώς θέλει να εκφραστεί, πού θέλει να πάει το τεχνικό επιμελητήριο. Δυστυχώς υπάρχει παράταξη σήμερα η οποία σφίγγει το θέμα γύρω από κομματικούς φορείς. Κατά τη γνώμη μου αυτό δημιουργεί κατευθείαν σαν να σηκώνει ένα τείχος στην οποιαδήποτε συνεργασία. Από τη μια, από την άλλη, είναι και σαν να δεσμεύει
μια συνεργασία σε ένα κομματικό φορέα από όπου και να προκύψει αυτή η συνεργασία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι επιλογή της. Και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε την επόμενη μέρα. Θα το δούμε την επόμενη μέρα, βεβαίως. Για να υπάρξει όμως η επόμενη μέρα και κυρίως για να είναι ένα ισχυρό το τεχνικό επιμελητήριο, θα πρέπει να έρθουν οι συναδελφοί σας στις κάλπες. Οπωσδήποτε. Εγώ και ως πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου και μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από το site του ΤΕ. Και σήμερα θα ήθελα να έχω αυτή την ευκαιρία να καλέσω τους συναδέλφους, όσο πιο συλλογικές είναι οι διαδικασίες, όσο πιο μαζικά προσέρχονται σε δημοκρατικές διαδικασίες οι συνάδελφοι, τόσο πιο δυνατά βγαίνουν τα όργανα. Τα όργανα που θα προκύψουν την επόμενη μέρα. Και βεβαίως, πέρα από την εκλογική διαδικασία, εγώ θα ήθελα στους συναδέλφους να αγκαλιάσουν ξανά το τεχνικό επιμελητήριο. Να θεωρήσουν ότι το τεχνικό επιμελητήριο είναι ο φορέας μας. Είναι δεύτερο σπίτι. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή ότι είναι το δεύτερο σπίτι του. Μόνο έτσι νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα τον ρόλο μας. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στη θητεία σας, γιατί η 3η Νοεμβρίου θα σας βρει και πάλι πρόεδρο, έως ότου οι παραδάξεις που θα αναδειχθούν από αυτή την εκλογική διαδικασία και θα πρέπει να συνεργαστούν μέχρι να επέλθει αυτή η συνεργασία και να οριστεί, να γίνει η εκλογή και η ανάδειξη της νέας Διοικούσης Επίτροπης. Εσείς θα εκτελείτε τα καθήκοντα του Προέδρου. Βεβαίως. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Σταύρου, για την ευκαιρία που μου δώσατε να μοιραστώ μαζί σας και με τον κόσμο που μας βλέπει τις σκέψεις μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα και η καινοτομία βρέθηκε στο επίκεντρο της ημερίδας που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ιωαννίνων στο πλαίσιο των δράσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Η ημερίδα παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον γεγονός που, όπως προέκυψε από τις τοποθετήσεις των ειδικών, αντανακλά και το ενδιαφέρον που υπάρχει στην αγορά για καινοτόμες επιχειρήσεις αλλά και τη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την έρευνα. Η ανάγκη καινοτομίας και εξωστρέφειας μπαίνει πλέον δυναμικά στο κάδρο της επιχειρηματικότητας και στα Γιάννενα, όχι μόνο στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού των παραδοσιακών επιχειρήσεων, αλλά και σε επίπεδο νεοφυών επιχειρήσεων και σύνδεσης της έρευνας με την πραγματική οικονομία. Αυτό κατέδειξαν οι ομιλίες των ειδικών στην ημερίδα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για τον εορτασμό των 100 ετών του με τίτλο Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, αλλά κυρίως το ενδιαφέρον των νέων σε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που την παρακολούθησαν. Η καινοτομία σε προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί πλέον ένα ισχυρό όπλο των επιχειρήσεων, ακόμη και των μικρών, απέναντι στον ανταγωνισμό, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δημήτρης Δημητρίου. Λόγω της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης, το μεγαλύτερο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αντιμετώπιζε και σε αρκετό βαθμό και σήμερα αντιμετωπίζει χαμηλή ρευστότητα, πιστωτικά προβλήματα, μείωση της εγχώριας ζήτησης σε προϊόντα και υπηρεσίες, σημαντική αύξηση των τιμών των πρώτων τους υλών. Το ενδιαφέρον, λοιπόν, συγκεντρώνει τη σημασία των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, όπως είναι τα πανεπιστήμια, στην διάχυση της τεχνολογικής γνώσης και της καινοτομίας, καθώς και η ευρύτερη συνεργασία με τα επιμελητήρια, την περιφέρεια και τους δήμους για υλοποίηση του τελικού στόχου, την ανάδειξη των επιχειρήσεων σε εργαλείο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, της μείωσης της ανεργίας και της επιστροφής χιλιάδων νέων επιστημόνων στη χώρα μας. Σήμερα όμως διαπιστώνονται χαμηλά ποσοστά συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια. Την ώρα που εδώ στην περιοχή μας το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται σε πολύ ψηλές θέσεις σε σχέση με άλλα αντίστοιχα ακόμη και μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης, παρατηρείται ότι η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη διαφοροποίηση του προϊόντος και ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από την καινοτομία των προϊόντων τους. Η πρώτη δράση του επιμελητηρίου είχε σε επίκεντρο τις νεοφυείς επιχειρήσεις και φαίνεται πως η επιλογή ήταν επιτυχημένη, καθώς προέκυψε ουσιαστικά η είδηση ότι χρειαζόμαστε περισσότερες δομές υποστήριξης των επιχειρήσεων αυτών στα Γιάννενα αλλά και σε ολόκληρη την Ήπειρο. Είναι χαρακτηριστικό πως το επιχειρηματικό τεχνολογικό πάρκο Ηπείρου εξετάζει την πιθανή επέκτασή του, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του καθηγητής τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Απόστολος Αυγερόπουλος. Στις θερμοκοιτίδες του ΕΤΕΠΗ στεγάζονται σήμερα 25 επιχειρήσεις
και ο χώρος δεν επαρκεί για να ενταχθούν νέες, αν και υπάρχει ενδιαφέρον. Ένα εικονικό ΕΤΕΠΗ από την άλλη μεριά που θα βρίσκεται στα σύννεφα του διαδικτύου και θα υποστηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες των συστημάτων υπολογιστικού νέφους, ετοιμάζει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Ο επιστημονικά υπεύθυνος της Μονάδας, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Γιώργος Γκολέτσης, αν και δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες, είπε πως πρόκειται για έναν εικονικό επιταχυντή για νεοφυείς επιχειρήσεις. Ενδιαφέρουσα ήταν και η ομιλία του με θέμα τη συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, μια σχέση με αμοιβαία ωφέλη, αν γίνει σωστά όπως σημείωσε. Γιατί, όπως είπαμε και προηγούμενοι, υπάρχει στη θεωρία αυτή η λεγόμενη τριπλή τετραπλή έλκα τη καινοτομία, που η καινοτομία, γιατί η καινοτομία ουσιαστικά είναι αυτή που μπορεί να φέρει την ανταγωνιστικότητα στη σύγχρονη επιχείρηση, στο διεθνέ περιβάλλον. Η καινοτομία παράγεται από το κράτο, τι επιχειρήσει και τα πανεπιστήμια. Και βέβαια με στην θεώρηση της αναλυτής. Τα πλαίσια ελίκας μπαίνει και η κοινωνία, του πολιτών. Μαζί οι τρεις ή τέσσερις, αν θέλετε, φορείς, κατηγορίες, φορείων, πρέπει να συνεργαστούν για να αναπτύξουν. Αλλιώς δεν γίνεται. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Και από τις δύο πλευρές. Την δικιά, δηλαδή την πλευρά του Πανεπιστημίου, την πλευρά των επιχειρήσεων. Ξέρουμε ότι παλαιότερες, αν θέλετε, προσπάθειες συνεργασίας δεν πήγαν πολύ καλά. Υπάρχει κάποια υποψία για τους δύο πλευρές μηχανώς. Θα σας πω ότι όπως είναι τα κάποια λαϊκά τραγούδια, φταίνουν και οι δυο. Ναι, φταίνουν και οι δυο. Και πάμε να δούμε όμως πώς θα ήταν πιθανά ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο. Ενδιαφέροντα παραδείγματα επιτυχημένων νεοφυών επιχειρήσεων και με γιανιώτικο χρώμα παρουσίασε η Διευθύντρια του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Δ. Αγγελική Καραγιαννάκη, σημειώνοντας πως οι δραστηριότητες του κέντρου έχουν υποστηρίξει δεκάδες επιχειρηματικές ομάδες στα 5 χρόνια λειτουργίας του. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή και σε μια χώρα που πραγματικά αντίστοιχα προγράμματα σκεφτείτε έχουν τρέξει και σε άλλες χώρες. Αλλά ίσως λόγω της κρίσης, δεν ξέρω, οι άνθρωποι που ασχολούνται πλέον με όλα αυτά στην Ελλάδα είναι πραγματικά ταλέντα. Σε σύγκριση με τις, δηλαδή, αντίστοιχο χρόνο που έχουμε τρέξει στη Γερμανία, για παράδειγμα, ίσως επειδή είναι πιο εύκολα τα πράγματα και ίσως δεν αναζητούν τόσο πολύ, δεν είναι τόσο motivated. Είναι για το μυαλό του Έλληνα, εννοείται. Οπότε, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και συμβουλεύω όντως πολύ νέο κόσμο. Από τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό, οπότε είμαι πολύ έτσι biased και το αγαπώ και το χαίρομαι. Οπότε μακάρι να ασχοληθείτε με όλα αυτά. Μακάρι τα πανεπιστήμια πραγματικά να παίξουν έναν τέτοιο ρόλο. Δηλαδή, εγώ έρχομαι από την πλευρά του ενδιάμεσου και κοιτάμε πραγματικά να καταφέρουμε να κάνουμε τέτοιου τύπου συνεργασίες, γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται, όπως λέμε, η παραγωγή καινοτομίας. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης προσέφερε η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιάννη Βουγιούκα να χαιρετίζει την πρωτοβουλία, ενώ στελέχη της τράπεζας παρουσίασαν χρηματοδοτικά εργαλεία όπως οι μικροπιστώσεις που στοχεύουν ιδιαίτερα στη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων. Μια και μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, εγώ θέλω να τονίσω ότι εμείς στην τράπεζα πιστεύουμε ότι ο ανθρώπινος παράγων εξακολουθεί να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στην Τράπεζα Ηπείρου είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που θα συνδράμουν τα επιχειρηματικά σχέδια όλων των εταιριών στην προσπάθειά τους για ψηφιακό μετασχηματισμό, δηλαδή αγορά λογιστικού, hardware, e-shop, internet, μέσω προγραμμάτων, αν δεν απαντώμε ήδη κάποιο πρόγραμμα τρέχει αυτή τη στιγμή, είτε και αυτόνομα χωρίς. Μεταξύ των ομιλητών, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Entranet και συγγραφέας του βιβλίου Startups από την ιδέα στην παγκόσμια αγορά, Λευτέρης Παπαγεωργίου, ο οποίος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά απαντώντας και σε αυτό για το οποίο κατηγορούνται οι υπέρμαχοι των startups, ότι δηλαδή το 75% αυτών αποτυγχάνουν. Γιατί αυτή ήταν startup και δεν ήταν οι προηγούμενες? Διότι σύμφωνα με τον Eric Ries, startup είναι μια ομάδα ανθρώπων που πάει να λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα της παγκόσμιας αγοράς, κάτω από συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας. Γιατί είναι έτσι οι συνθήκες? Διότι οτιδήποτε πάει στραβά,
startup κλείνουν. Γίνεται ένα κομμάτι του στατιστικού που λέει ότι 95% των startups αποτυχάνουν. Μπορεί να πήγε στραβά το timing. Μπορεί να μην βγήκε το προϊόν στην ώρα του. Μπορεί το προϊόν που βγήκε να μην είναι αυτό που θέλει ο πελάτης. Δεν έχει χρόνο να το διορθώσει. Δεν έχει κανένα να συντηρήσει. Αν δεν πήγε τα λεφτά για να παραμείνει ζωντανό, η startup κλείνει. Αυτά στον υπόλοιπο πλανήτη. Στην Ελλάδα έχουμε μια τρόπο να τα κάνουμε ακόμη πιο δύσκολα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την ημερίδα του Επιμελητηρίου Ιαννίνων, η πρώτη στο πλαίσιο του εορτασμού από την ίδρυσή του εδώ και έναν αιώνα, 100 χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε μια ακόμη συζήτηση στο στούντιο, δεδομένου ότι αύριο ξεκινάει η τρίτη πανηπυρωτική οικογιορτή, μια οικογιορτή που έχει γίνει πλέον θεσμός και έχω τη τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Ήπειρος στη Βιέννα τον κύριο Κυριάκο Βύρο, βιολογικό πιστοποιημένο μελισσοκόμο. Καλησπέρα κύριε Βύρο, ευχαριστώ που είστε εδώ. Και ο κύριος Παναγιώτης Γεωργίου, βιολογικός πιστοποιημένος καλλιεργητής. Καλησπέρα και σε εσάς κύριε Γεωργίου. Λοιπόν, θεσμός. Κύριε Βύρο, αυτή η οικογιορτή ξεκίνησε πριν από 3 περίπου χρόνια και συνεχίζεται. Ναι, ξεκίνησε με πρώτη πρωτοβουλία από τον Παναγιώτη Γεωργίου. Την ιδέα την έφερε ο Παναγιώτης. Ήταν στα πλαίσια της Πανελλήνιας τότε και από εκεί και πέρα έμεινε το παιδί η τοπική πανηπυρωτική, όπου τη στηρίζουμε, μαζευόμαστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι για οικολογική γεωργία και χειροτεχνία και για οικολογία πρωτίστως, και προσφέρουμε στην πόλη, θεωρώ, ένα πολύ όμορφο τετραήμερο φέτος. Κύριε Γεωργίου, ποια ήταν η σκέψη σας για αυτό το εγχείρημα όταν ρίξατε στο τραπέζι, αν θέλετε, την ιδέα? Την πρώτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά. Τότε ήμουνα μόνος μου. Ξεκίνησα, αποφασίσαμε σε μια συνέλευση που ήταν τότε στα Τρίκαλα, η προηγούμενη. Το ανέλαβα τότε, ξεκίνησα μόνος μου, πιστεύω ότι θα βρω στην πορεία ανθρώπους να το πλαισιώσουμε, να το στηρίξουμε και να το κάνουμε πραγματικότητα. Όπως και έγινε. Δεν γνωριζόμαστε τότε μεταξύ μας, με κανένα, με τα παιδιά που είμαστε σήμερα μαζί. Το καταφέραμε, μαζευτήκαμε ένας μικρός πυρήνας και σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, έρχονται και άλλα νέα παιδιά, νέοι παραγωγοί που θέλουν να καλλιεργήσουν και να εφαρμόσουν τις τακτικές της βιολογικής και οικολογικής γεωργίας. Και πλέον τώρα έχουμε γίνει μια καλή ομάδα που το επόμενο βήμα, πέρα από την διοργάνωση αυτής της πανηπυρωτικής γιορτής, είναι να τη σύσταση ενός συλλόγου. Ο οποίος είναι τώρα στα σκαριά και στο άμεσο μέλλον θα είναι και πραγματικότητα. Και μέσα από το σύλλογό μας θα κάνουμε και άλλες δράσεις στην περιοχή που θα έχουν σχέση με την προβολή των βιολογικών προϊόντων που παράγουμε. Όχι μόνο. Ναι. Και θεωρούμε ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κενό να εκφραστούν οι άνθρωποι της οικολογίας στην περιοχή και να γίνουν συζητήσεις για οικολογικού περιεχομένου, όχι με ακραία φωνή, με θέσεις που θα μπορούν να είναι εφαρμόσιμες. Και είναι πολύ βασικό αυτό, να μην είμαστε ουτοπιστές. Κύριε Βυρό, πόσο σημαντικό ή μάλλον είναι σήμερα ελπιδοφόρο το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι, επειδή η χώρα μας εδώ και 10 χρόνια βρίσκεται σε μία παρατεταμένη κρίση, συζητάμε πάρα πολύ και λέμε ότι για την ανάπτυξη ο πρωτογενής τομέας μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικά το τρένο για να πάρει μπροστά η χώρα, να είναι ο οδηγός ο πρωτογενής τομέας. Ωστόσο, από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι για να ασχοληθούν οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται και κίνητρα, τα οποία μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν. Δεν ήταν εξασφαλισμένα τα πράγματα στον πρωτογενή τομέα, με αρκετά προβλήματα. Εδώ, σε ό,τι αφορά τις βιολογικές καλλιέργειες και την βιολογική παραγωγή, είναι πιο ευνοϊκά τα πράγματα? Όταν μπαίνεις στην παραγωγή, όλα είναι πιο δύσκολα. Ο Έλληνας δυστυχώς έχει μπει σε μία ρότα της παροχής υπηρεσιών. Πολύ δύσκολα μπαίνει κάποιος άνθρωπος από την παροχή υπηρεσιών που είναι μία άλλου τύπου ζωή, να ζει και να παλεύει με τη φύση. Και πόσο μάλλον να μπει και στην βιολογική παραγωγή, όπου τότε δυσκολεύουν τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Εγώ θα σας πω πως πράγματι
Υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για την ελληνική φύση γενικότερα, γιατί έχουμε το προνόμιο να μην έχουμε μεγάλες βιομηχανίες, άρα πολύ, πολύ καθαρούς τόπους και πολύ καθαρά χώματα σε πολλές περιοχές. Και συνηθίζω και μου αρέσει να χρησιμοποιώ ότι θα μπορούσαμε να είμαστε ο μεγάλος βιολογικός Μπαχτσές της Ευρώπης. Βέβαια αυτό, εγώ το έχω βιώσει, το να καταφέρεις να γίνεις παραγωγικός από το μηδέν, όπου έχω γίνει εγώ πριν 6 χρόνια ξεκίνησα τη μελισσοκομεία, και να φτάσεις και να ζεις από αυτό, είναι ένας τεράστιος γολγοθάς. Να μάθεις να παράγεις, να αποκτήσεις το κεφάλαιο, υπάρχουν τα εργαλεία, αλλά πραγματικά είναι ένας τεράστιος γολγοθάς. Αλλά αξίζει τον κόπο, διότι με το που πιάνεις ένα πράγμα στα χέρια σου, που είναι δικιά σου παραγωγή, που έχει ξεκινήσει από το μηδέν, επί της πραγματικότητας δημιουργείς πλούτο, δημιουργείς χρήμα για τον τόπο, και βλέποντας αυτό ότι φτιάχτηκε από σένα και με τεράστιο μεράκι, και πόσο μάλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πλέον, δηλαδή με τη βιολογική του πιστοποίηση, εγώ τι να σας πω, την πρώτη φορά που γέμισα τα βαρέλια μου ήμουν ευτυχισμένος, τα κοίταζα και είχα μείνει... Είναι μια ηθική, αν θέλετε, ικανοποίηση όλης αυτής της προσπάθειας. Κύριε Γεωργίου, σίγουρα οι βιολογικές καλλιέργειες έχουν πεδίο δόξης λαμπρό, έτσι. Είναι αρκετός ο κόσμος που τα τελευταία χρόνια στρέφεται στο να αναζητήσει βιολογικά προϊόντα. Άρα εδώ υπάρχει αρκετός τόπος, έτσι, προκειμένου να ασχοληθούν οι νέοι που θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το αγαπάς κιόλας αυτό που κάνεις. Το μεράκι είναι πάνω από όλα, πέρα από την θέληση. Πρέπει να το αγαπήσεις αυτό για να μπορέσεις να κάνεις το καλύτερο δυνατό και να προσφέρεις. Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε την τύχη να έχουμε και τόπο όσον αφορά στην αγορά. Υπάρχει κενό στην αγορά μεγάλο για βιολογικά προϊόντα. Υπάρχει και ο τόπος, ο καλλιέργητος, τα χιλιάδες στρέμματα στον νομό μας, που είναι, μένουν ανεκμετάλλευτα. Όπου να πάτε θα δείτε τεράστιες εκτάσεις ανεκμετάλλευτες και χιλιάδες ανθρώπους άνεργους. Αυτό είναι μεγάλη αντίφαση. Δηλαδή θα πρέπει να το δουν πιο κεντρικά, με πιο μεγάλη ευθύνη, πώς θα μπορέσουμε αυτό να το ανατρέψουμε, γιατί το κάθε στρέμμα καλλιέργητο είναι κομμάτι του εθνικού πλούτου. Είναι χώρος ο οποίος θα μπορούσε να παράγει πλούτο και να παράγει προϊόντα για την τοπική κοινωνία και για παραέξω, γιατί όπως τα προϊόντα μας είναι, η ποιότητά τους είναι εξαιρετική, και θα μπορούσαμε μέσα από αυτό, με την καλλιέργεια των ακαλλιεργήτων εκτάσεων, πολλά νέα παιδιά να βρουν δουλειά και ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά την ανάπτυξη. Αυτό είχε ξεκινήσει ως μια ιδέα και ως μια προσπάθεια στο Δήμο Ιωαννιτών από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και την πρώην Αντιδήμαρχο. Και να ευχαριστήσουμε την κυρία πάρα πολύ, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Δημοτική Αρχή του κυρίου Μπέγκα και την κυρία Μέγα, ειδικότερα, και τον κύριο Γκόλα, που μας στήριξαν πάρα πολύ. Ήταν αρρωγή πραγματικά στο να σταθεί στα πόδια της η οικογιορτή, και είδαν τη δυναμική και είδαν και βέβαια και το πάθος μας απέναντι σε αυτό. Δηλαδή πραγματικά και εμείς δίνουμε πολύ από την ενέργειά μας και από τον καθημερινό μας χρόνο για να κάνουμε αυτό πραγματικότητα. Και ο υπάρχουσα Δημοτική Αρχή πήρε τη σκητάλη και πολύ δυναμικά επίσης μας στηρίζουν. Και τους ευχαριστούμε και αυτούς επίσης, και πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για πολλά χρόνια μπροστά. Είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια ακριβώς ώστε δημοτικές εκτάσεις που σήμερα δεν παραμένουν αναξιοποιητές, αυτό που είπε ο κύριος Γεωργίου νωρίτερα, να μπορέσουν να δοθούν σε νέους ανθρώπους που θέλουν να καλλιεργήσουν διάφορες μορφές καλλιεργιών που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην περιοχή. Είναι σίγουρα κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολύ καλή αρχή για όσους θέλουν να ασχοληθούν, έτσι. Το πρόβλημα για μένα δεν είναι τόσο το να πας να ξεκινήσει, υπάρχει ενδεχομένως η όρεξη, υπάρχει η αισιοδοξία που διακατέχει τον καθένα νέο. Το πρόβλημα είναι όταν έρχεται η στιγμή που θα παράγεις ένα προϊόν, που θα πρέπει αυτό το προϊόν να το διαθέσεις σε κάποια αγορά και το σημαντικότερο από όλα να το πληρωθείς από αυτή την αγορά, ώστε να αρχίσεις να κάνεις κάποια απόσβεση στα έξοδα που έχεις κάνει και να ανταμευθούν οι κόποι σου. Κάπου εκεί πιστεύω ότι σταματάνε τα όνειρα των περισσότερων νέων ανθρώπων που έχουν ξεκινήσει ένα τέτοιο εγχείρημα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα νέων παραγωγών που στην πορεία δυστυχώς τα παρατήσανε από τα πρώτα κιόλας χρόνια, γιατί δεν καταφέρανε αυτό το πράγμα.
να καταφέρουν το προϊόν τους να το πουλήσουν και να το πληρωθούν στην τιμή που αξίζει. Mm-hmm. Όχι στην τιμή που το παίρνουν οι επιτίδιοι έμποροι και... Εδώ είναι που πρέπει και το ίδιο το κράτος, αν θέλετε, να θωρακίσει ουσιαστικά αυτούς τους παραγωγούς. Σίγουρα. Είμαστε από τα λίγα κράτη που τις τιμές δεν τις καθορίζουν οι παραγωγοί, τις καθορίζουν οι εμπόροι. Mm-hmm. Στο εξωτερικό, στα δημοκρατήρια, οι τιμές καθορίζονται από τους παραγωγούς, σύμφωνα με το κόστος παραγωγής. Εδώ οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τις τιμές που δίνουν οι εμπόροι. Και αυτό, όταν ένα προϊόν το πουλάς κάτω του κόστους, mm-hmm. είναι λογικό κάποια στιγμή αυτό το κόστος να μετακυλήσει από σένα στους προμηθευτές σου, και οπότε η αγορά δεν είναι θετική, είναι αρνητικό το πρόσημο στην επιχείρηση. Η πραγματικότητα είναι mm-hmm. ότι σε αυτό το κομμάτι υπάρχει, θα πρέπει να είσαι έμπορο, θα πρέπει να είσαι παραγωγός και θα πρέπει να φτάσεις και να είσαι και επιχειρηματίας. Mm-hmm. Σίγουρα δεν μπορούν να το κάνουν το δεύτερο κομμάτι όλα τα παιδιά, ας πούμε, καλά. Πάντως θέλω να πω και να ενημερώσω πως και η περιφέρεια έχει μεγάλη δράση απέναντι στις εκθέσεις στο εξωτερικό κτλ. Εγώ έχω συμμετάσχει σε αρκετές και βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και υπάρχουν περιφερειάρχες απεριόριστα, θα έλεγα. Είναι η περιφέρεια με τις καλύτερες συνθήκες όσον mm-hmm. αφορά την παροχή εκθέσεων και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και ότι αν κάποιο παιδί αξίζει και το πάρει σοβαρά και επενδύσει, γιατί πρέπει να επενδύσεις και στο packaging Βέβαια. Του προϊόντος, μπορείς να πας μπροστά σίγουρα. Επειδή αναφερθήκατε στην περιφέρεια, θυμάμαι αρκετές φορές στον Περιφερειάρχη να αναφέρεται στην ανάγκη δημιουργίας μιας αγοράς παραγωγών. Αυτό είναι κάτι που λείπει σήμερα σε ό,τι αφορά τα βιολογικά προϊόντα. Και σας ρωτώ γιατί... Για 3-4 μέρες, όσο διαρκεί αυτή η οικογιορτή, αυτή η διοργάνωση, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Ναι. Ο κόσμος έρχεται. Αυτό όμως γίνεται μια φορά το χρόνο. Φαντάζομαι ότι το να υπήρχε σε μια πιο μόνιμη φάση ένας χώρος όπου ενδεχομένως θα μπορούσαν οι παραγωγοί να διαθέτουν προς πώληση τα προϊόντα τους, θα ήταν το ιδανικό, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν. Θα ήταν ιδανικό με την προϋπόθεση ότι θα μπορούσαν οι παραγωγοί οι ίδιοι να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα. Mm-hmm. Δυστυχώς στην περιοχή μας είμαστε μετρημένοι οι παραγωγοί που παράγουμε με βιολογικό τρόπο. Άρα πρέπει να μεγαλώσει το πρέπει κομμάτι. Πρέπει να γίνουμε περισσότεροι. Και πάνω σε αυτό, αυτός είναι και ο στόχος αυτής της οικογιορτής, να μπορέσουν να έρθουν νέοι άνθρωποι που είτε ήδη παράγουν με συμβατικό τρόπο, mm-hmm. καλλιεργούν. Είτε νέοι άνθρωποι που θέλουν να μπουν στην παραγωγή, να έρθουν να μας γνωρίσουν, να δουν τη δουλειά μας, να συζητήσουν μαζί μας. Έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν και έχουν καταφέρει άτομα και έχουν ασχοληθεί με πραγματική βιολογική καλλιέργεια, είτε είναι με νοσοκομεία είτε είναι γεωργία. Και αυτός είναι ο στόχος μας και πάλι φέτος. Δηλαδή, είμαστε ανοιχτοί να έρθουν νέοι άνθρωποι να συζητήσουμε, να μας ρωτήσουν τους προβληματισμούς τους, να τους απαντήσουμε με χαρά και ενδεχομένως στο μέλλον μέσω του συλλόγου που θα φτιάξουμε να ενημερώνονται σε ό,τι πρόβλημα έχουν. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Να δούμε το πρόγραμμα της φετινής οικογιορτής που είναι 4 ημέρες πλούσιο για μικρούς, για μεγάλους. Δηλαδή κάποιος που θα έρθει στην παλιά λαϊκή αγορά, στην οδό χώρο. Ανεξαρτησίας, ένας μοναδικός πραγματικά χώρος που σίγουρα θα πρέπει ενδεχομένως και η μη δημοτική αρχή να το προσέξει ακόμη περισσότερο. Μετατρέπεται σε έναν χώρο γιορτής όπως είναι και το όνομα οικογιορτής, έτσι. Πραγματικά παίρνει χρώμα, παίρνει αρώματα. Θα είμαστε 35 εκθέτες με μεγάλη ποικιλία προϊόντων για να εκθέσουμε. Ένα πλήρες πρόγραμμα με συζητήσεις, με προτάσεις, ας πούμε, όσον αφορά τον μητρικό θυλασμό που είναι αντικατάστατος. Με προβληματισμούς απέναντι στις εξορίξεις και κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσουν στην Ήπειρο. Και εργαστήρια από τους παραγωγούς, ας πούμε, Παρασκευή, σαπουνιού, για να μην κουράσουμε και τον mm-hmm. κόσμο, να μην το διαβάσουμε, γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Θα μπορούσαν όλοι να το δουν μέσω της σελίδας του Facebook που έχουμε ή θέλετε να το διαβάσουμε? Εντάξει, όπως νομίζετε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, είναι αρκετά. Είναι μεγάλο. Υπάρχουν πάντως δράσεις για μικρούς και μεγάλους. η μουσική βραδιά κάθε βράδυ. Θα τονίσω πως η γιορτή είναι αυτοοργανωμένη όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι και είναι ένα πολύ όμορφο παράδειγμα, νομίζω, για πολλούς ανθρώπους. Για την κάθε
κοινωνική τάξη, θα έλεγα. Είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενοι, τα έξοδά μας βγαίνουν από αυτές τις δράσεις και νομίζω ότι προσφέρουμε και δίνουμε σε αυτόν τον χώρο που πραγματικά είναι, εγώ είμαι και της γειτονιάς, εκεί ζούσα από μικρός, περνούσαμε, με πήγαινε η μάνα μου και έπαιρνε τα λαχανικά από την Λαϊκή, τη χρησιμοποιούσε και δυστυχώς ρήμαξε με τα χρόνια. Νομίζω ότι το σημείο που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο και με την δύναμη που έχει πάρει τα Γιάννα όσον αφορά την τουριστική, θα μπορούσε να γίνει ένα εκθεσιακός χώρος, παύλα, εκεί πέρα με, και για συζητήσεις, εξαιρετικός, που θα έδινε μια φοβερή πνοή στην περιοχή. Όσον αφορά τους στόχους, όπως είπε και ο Παναγιώτης, πάντως τη οικογιορτή είναι πραγματικά να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον και σε παραγωγούς υπάρχοντες, να δουν ότι υπάρχει αυτός ο τρόπος. Υπάρχουν δύο ειδών παραγωγή όσον αφορά τη βιολογική. Υπάρχουν αυτοί που είχαν. Ήθελαν να αποφύγουν τη χημική χρήση και να πάνε σε, κάτι, σε πιο καθαρές λύσεις όσον αφορά την παραγωγή. Υπάρχει και αυτός που τον κεντρίζει το ενδιαφέρον το μετέπειτα. Είναι παραγωγός και θέλει να μεταπηδήσει να έχει μια καλύτερη τιμή. Εμείς τους θέλουμε όλους. Θέλουμε με όλους να συζητήσουμε, θέλουμε με όλους να, και με τον οποιοδήποτε να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα, να μην χρησιμοποιούμε πλαστικό. Εμείς, ας πούμε, φέτος διαλέξαμε και δεν κάναμε σχεδόν καθόλου φυσοκόλληση. Είναι επιλογή αυτό. Πολύ δύσκολα κάποια τέτοιου τύπους, δηλαδή κάνουμε μόνο ηλεκτρονική διαφήμιση κτλ. Προσπαθούμε γενικά να μην αφυσορυπαίνουμε, να μην έχουμε πλαστικά στις συσκευασίες μας, να μην έχουμε πλαστικές σακούλες και νομίζω ότι αυτός ο τρόπος είναι ο μοναδικός που μπορούμε να έχουμε για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη γη γενικότερα. Κύριε Γεωργίου, ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτά τα καλέσματα όλα αυτά τα χρόνια? Σίγουρα ναι. Σίγουρα ναι, ανταποκρίνονται. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Έρχονται, ρωτάνε, έχουν απορίες για το πώς παράγουμε, πώς καταφέρνουμε και βγάζουμε εμείς, ενώ οι άλλοι δεν καταφέρνουν. Και εκεί ξεκινάει μια συζήτηση μεταξύ τους, από την πλευρά μας με επιχειρήματα πάντα. Όχι, και η απάντηση πάντα βασική καταφέρνουν... είναι με πολλή δουλειά. Δουλειά και όλοι δουλεύουν, αλλά εδώ χρειάζεται μια μεθοδολογία από την αρχή μέχρι το τέλος, διότι έχεις να κάνεις με τη φύση, με τα προβλήματα, τα έντομα, τις αρρώστιες. Επιστήμη. Υπάρχουν, είναι σε εισαγωγικά μια επιστήμη. Η επιστήμη αρρωγός και η παρατήρηση και η δουλειά η πολύ σίγουρα. Και ένα άλλο σημαντικό το οποίο μέσω του συλλόγου που σκοπεύουμε να κάνουμε, που έχουμε, είναι υποσύσταση ας πούμε, είναι, θα πρέπει να περάσει, το είχα πει και πέρυσι αυτό, θα πρέπει να περάσουμε στον τομέα της εκπαίδευσης. Θα πρέπει όλα αυτά που κάνουμε, ο τρόπος που θα πρέπει να τρέφονται τα παιδιά και οι μεγάλοι, να περάσουν στην εκπαίδευση, στο άμεσο εκπαιδευτικό σύστημα, κατά κύριο λόγο. Και κατά δεύτερο, όσο δεν γίνεται αυτό, εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε δράσεις, ενημερώσεις, μηνιαίες, δεν ξέρω με κάποιο τρόπο θα το βρούμε και το χώρο, όπου θα ενημερώνουμε τους πολίτες για τη διατροφή. Τη διατροφή είναι, το ακούμε κάθε μέρα, αλλά ουσιαστικά στη ρίζα δεν το έχουμε αγγίξει σχεδόν καθόλου. Έχει σχεδόν καθόλου. Είμαστε υποταγή στις διαφημίσεις και δυστυχώς, ίσως για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην αρχή κάνουμε κάτι και στο τέλος δεν κάνουμε, τα παρατάμε και προχωρούμε με αυτό που ξέραμε. Αυτό χρειάζεται και το πιστεύω ότι αν μπει στην εκπαίδευση του δημοτικού ή ακόμη και του νηπιαγωγείου όπως είναι σε πολλές χώρες του εξωτερικού, πιστεύω ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο γιατί αυτό θα έχει αντίκτυπο στην αγροτική οικονομία. Αυτό όταν θα μιλάμε για πρωτογενή τομέα θα μιλάμε να το στηρίξουμε κιόλας. Και με ένα τέτοιο τρόπο θα το στηρίξουμε. Και στην υγεία κατ' επέκταση. Κατ' επέκταση στην υγεία. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Οπότε λοιπόν να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Αρχίζει για να μένεις από αύριο το μεσημέρι, από αύριο το πρωί. Αύριο το μεσημέρι, ναι, ξεκινάει από τις 12 η ώρα. Έχουμε κάποιες δράσεις παιδικές το απόγευμα και μια συζήτηση, όπως είπα. Και μετά ξεκινάει ένα πλήρες πρόγραμμα το Σάββατο, Κυριακή, μέχρι Δευτέρα βράδυ. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος άνθρωπος να μπει στο χώρο και να μην πει ότι είναι κάτι υπέροχο που δημιουργείται για τρεις ημέρες. Νομίζω όποιος θα έρθει θα το ευχαριστηθεί οπωσδήποτε. Όσοι λοιπόν θέλετε κάτι διαφορετικό, μπορείτε να προσέλθετε στην τρίτη πανηπυρωτική οικογιορτή. Έχουμε συμμετέχοντες και από άλλες περιοχές της Ήπειρου πλην των Ιωαννίνων. Από την Ήπειρο, από τη Λευκάδα μόνο είναι μια κοπέλα. Από την Ήπειρο δυστυχώς δεν έχουμε άλλους βιοκαλλιτικητές. Είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι από Τρίκαλα, από Θεσσαλονίκη, από Μαγνησία,
από Πύργο Ηλίας, από Κρήτη. Έχουμε. Μάλιστα. Οπότε θα φιλοξενήσουμε και κόσμο. Βεβαίως, ναι. Αυτές τις ημέρες. Ναι. Και επισκέπτες, έρχονται και επισκέπτες, φίλοι μας, γνωστοί μας, πελάτες μας από άλλες πόλεις. Θα έρθουν μια και ευκαιρία του τριημέρους και για επίσκεψη στην πόλη και την οικογιορτή. Μάλιστα. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία λοιπόν. Ευχαριστώ. Και του χρόνου να είσαστε ακόμη περισσότεροι σε αυτό το εγχείρημα και σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Αναγκαιότητα χαρακτήρισε για την Ελλάδα το ψηφιακό μετασχηματισμό στις υπηρεσίες, στην οικονομία και την καθημερινότητα του πολίτη η πρώην Υπουργός και Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου μίλησε το βράδυ της Τετάρτης σε εκδήλωση που οργάνωσε ο Όμιλος Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιαννίνων με θέμα την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Στις τεράστιες αλλαγές που έχει επιφέρει και πρόκειται να επιφέρει τα επόμενα χρόνια, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στο επίπεδο της αγοράς εργασίας και όχι μόνο, αναφέρθηκε η πρώην Υπουργός και Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου. Ως κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Όμιλος Κοινωνικού και Πολιτικού Προβληματισμού Ιωαννίνων, η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε την ανάγκη η Ελλάδα να μπει στην πρωτοπορία παγκοσμίως των χωρών στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ξεκινώντας, επεσήμανε ότι καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει χωρίς να ληφθεί υπόψη το νέο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής, το οποίο έχει αλλάξει τα δεδομένα σε όλους τους τομείς, φέρνοντας για παράδειγμα το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων που βρίσκεται στην επικαιρότητα. Δεν μπορείς εν κενό να κάνεις μεταρρυθμίσεις στο 1980 όταν βρίσκεσαι μετά το 2020 πια. Ακόμα και οι συζητήσεις που κάνουμε σήμερα, δηλαδή βλέπω αυτή τη συζήτηση για τα σκουπίδια που γίνεται σε όλη την Ελλάδα και τις συγκρούσεις, είναι απίστευτο για ποιο πράγμα μαλώνουμε και για ποιο πράγμα συγκρουόμαστε για τα σκουπίδια, όταν το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών είναι σε άλλο πλανήτη. Όχι σε άλλο επίπεδο, σε άλλο πλανήτη. Είναι άλλος ο τρόπος που λειτουργούν πια οι δήμοι, είναι υπόγειες οι ροές, οι κάτοικοι τα ρίχνουν μέσα σε τρύπες στα σκουπίδια, πάνε κατευθείαν, γίνεται καύση τους. Η Σουηδία πια εισάγει από άλλες χώρες σκουπίδια για να τα χρησιμοποιήσει για την ενέργειά της. Πώς θα γίνει να συζητάμε εμείς, να έχουμε την ίδια ακριβώς συζήτηση που είχαμε τη δεκαετία του 70 και του 80. Είναι μια προοδευτική συζήτηση, δηλαδή μπορούμε να το βάλουμε στη συζήτηση στη λογική πρόοδος ή συντήρηση, αριστερά ή δεξιά, όταν έχει αλλάξει τελείως ο καμβάς πάνω στον οποίο χτίζουμε τις προτάσεις μας. Η κυρία Διαμαντοπούλου περιέγραψε παράλληλα με απλοϊκό τρόπο τις αλλαγές στις ειδικότητες, τον τρόπο εργασίας αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα, γεγονότα που απαιτούν και διαφορετικές πολιτικές. Πρόσθεσε δε ότι η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του Ευρωπαϊκού Δίκτυου Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας για το 2019, επισημένοντας την ανάγκη υποδομών δικτύων. Οι περισσότεροι νέοι έχουν διαφορετικό τρόπο δουλειάς. Έχουν διαφορετικά μοντέλα εργασίας, τα οποία δεν τους εξασφαλίζουν επουδενή τα στοιχειώδη δικαιώματα που είχαν οι προηγούμενες γενιές. Άρα τα κόμματα, γιατί τα κόμματα κινούν τις δημοκρατίες, τα mainstream κόμματα της Ευρώπης, τα συντηρητικά, τα σοσιαλδημοκρατικά, τα φιλελεύθερα, δεν έχουν προτάσεις για αυτή τη νέα εποχή. Τι γίνεται όταν δεν υπάρχουν προτάσεις και όταν υπάρχουν αδιέξοδο, θα έρχεται ο λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός που ζούμε σε παγκόσμιο επίπεδο πια, έχει μέσα του πολλές αιτίες. Είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, οι αλλαγές που γίνονται στη βιομηχανία στην Αμερική δεν έχουν προηγούμενο. Δεν έχουν προηγούμενο. Υπολογίζονται στις ΗΠΑ τα επόμενα 10 χρόνια 4,5 εκατομμύρια οδηγοί φορτηγών θα χάσουν την εργασία τους γιατί έρχονται τα φορτηγά χωρίς τους οδηγούς. Η προετοιμασία γι' αυτό ή θα γίνει οργανωμένα από ένα κόμμα το οποίο βλέπει το μέλλον και δεν λέει απλά το αφορίζω, θα γίνει από τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ έχει βάλει απέναντι τους Μεξικανούς, τους Κινέζους και τα ρομπότ. Είναι η μορφή του, πώς λέμε, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση λέγεται Industry 4. Είναι ο όρος που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Το Industry 4 μπορεί να γίνει και λαϊκισμός 4, έτσι, populism 4. Δηλαδή ο λαϊκισμός που οφείλεται πια στην τεχνολογία και είναι και εξαιρετικά επικίνδυνος. Λέω λοιπόν ότι αυτή η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα γίνει το κλειδί απολύτως, κατά την άποψή μου, στον 21ο αιώνα να έχουμε και νέες μορφές πολιτικών προτάσεων. Κοιτάξτε, οι ιδεολογίες δεν θα αλλάξουν ως προς τις αξίες τους, ως προς την αξία του ανθρώπου, αλλά οι πολιτικές, οι προτάσεις και τα εργαλεία δεν μπορεί να παραμείνουν αυτά που είναι σήμερα. Ο 21ος αιώνας, λοιπόν, λόγω αυτής της πολύ μεγάλης αλλαγής της τεχνολογίας,
θα αλλάξει και τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, στις ιδεολογίες και στις προτάσεις. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, ο οποίος και χάρισε ένα βιβλίο για την περιοχή μας την κυρία Διαμαντοπούλου, ενώ προλόγησε ο πρόεδρος του Ομίλου Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων, Βενετσάνος Μαυρέας. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στα Γιάννηνα την Άννα Διαμαντοπούλου, τη φίλη Άννα, που με τις απόψεις και τις θέσεις της μπορεί να προβληματίζει και να δίνει το έναυσμα για ένα γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο σε αυτόν τον τόπο. Δίνει τροφή για σκέψη, κάτι που οφείλουν να κάνουν όλοι όσοι δρούν πολιτικά. Η πατρίδα μας, μετά από μια δεκαετή περιπέτεια που κινδύνευσε να τη θέσει εκτός ευρωπαϊκής οικογένειας, αρχίζει να βλέπει και πάλι με αισιοδοξία τη νέα εποχή. Σε τι όμως την εποχή καλείται να κάνει άλματα και να αφήσει οριστικά στο παρελθόν παθογένειες που σημάδεψαν τα μεταπολιτευτικά χρόνια. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε στη νέα εποχή να βρει την Ελλάδα σε ρόλο πρωταγωνιστή. Εκτιμώ όμως ότι απαιτείται και μια μεγάλη θεσμική επανάσταση, τέτοια που θα επιτρέψει στην πατρίδα μας να αποτελέσει μια πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα και να κάνει άλματα προς τα μπρος. Τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, το blockchain, τα chatbox, οι εκτυπώσεις τριών διαστάσεων, τα έξυπνα υλικά είναι μερικές από τις νέες τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που σε λίγα χρόνια θα αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του καθενός μας σε κάθε τομέα της ζωής μας. Οι κοινωνικές αλλαγές και η επίδραση στο κάθε άτομο που επιφέρουν σε πλανητικό επίπεδο με ταχύτατους ρυθμούς απαιτούν μεγάλες προσαρμογές σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο, αλλά και κανόνες για την προστασία από την κακόβουλη χρήση των νέων τεχνολογιών. Πολλές χώρες αλλά και οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, επενδύουν τεράστια ποσά στις νέες τεχνολογίες. Με κάποιες από τις χώρες να βρίσκονται στην πρωτοπορία ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Ας θυμηθούμε την Εστονία. Δυστυχώς η χώρα μας βρίσκεται σε μια από τις τελευταίες θέσεις σε αυτό το τομέα και απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Αγγίζει το απόλυτο η πληρότητα και στα καταλήμματα των Ιωαννίνων για το τρίμηνο του 28 Οκτωβρίου. Οι ξενοδόχοι της πόλης εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τις κρατήσεις και δηλώνουν πανέτοιμοι να υποδεχθούν και να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους επισκέπτες από διάφορες περιοχές της χώρας μας. Γεμάτη από κόσμο θα είναι η πόλη των Ιωαννίνων αλλά και η ορεινή όγκη του νομού το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, με τις πληρότητες στα καταλήμματα να αγγίζουν το απόλυτο. Πρόκειται για επισκέπτες από διάφορες περιοχές της χώρας μας, οι οποίοι έρχονται στα Γιάννενα και τη γύρω περιοχή, είτε με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου, είτε για να συμμετάσχουν σε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις και συνέδρια που αυτό το τριήμερο διεξάγονται στην πόλη μας. Οι ξενοδόχοι των Ιωαννίνων εμφανίζονται καθόλου ικανοποιημένοι από τις κρατήσεις, αλλά και πανέτοιμοι ταυτόχρονα να υποδεχθούν και να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους τους επισκέptες, όπως ανέφερε με δηλώσεις το Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Ομού Ιωαννίνων, Στάθης Ιούτης. Σε πολύ καλά επίπεδα κινούνται οι κρατήσεις για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Η πληρότητα στην πόλη μας αγγίζει το 100%, ενώ στον ορεινό όγκο το 90%. Οι αφίξεις θα ξεκινήσουν αύριο και θα κορυφωθούν το Σάββατο το μεσημέρι. Οι φιλοξενούμενοι μας για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι Έλληνες και προέρχονται από διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος. Να αναφέρω ότι εκτός από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, στην πόλη μας αυτό το τριήμερο θα πραγματοποιηθεί Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής, Πανελλήνια Συνάντηση Φίλων Μηχανών του Club Twin Africa, καθώς και αγώνες σκακιού. Από ό,τι είδαμε, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός και θα αποτελέσει σύμμαχο για τους ταξιδιώτες στις εξορμήσεις που θα θελήσουν να πραγματοποιήσουν. Εμείς σαν επαγγελματίες του τουρισμού είμαστε έτοιμοι για άλλη μια φορά να υποδεχτούμε με τον καλύτερο τρόπο τους τουρίστες οι οποίοι θα κατακλείσουν την περιοχή μας. Οι ξενοδόχοι του νομού επιδιώκουν να ωφεληθούν από τις διάφορες μορφές του τουρισμού, όπως ο αθλητικός και ο συνεδριακός, αλλά και από τον θρησκευτικό προσκυνηματικό τουρισμό, πολλά υποσχόμενος για την ευρύτερη περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και εμάς σαν Ένωση Ξενοδόχων και είμαστε αρρωγοί σε όλες αυτές τις προσπάθειες και δεν σας κρύβω ότι οι tour operator του θρησκευτικού τουρισμού θα επισκεφτούν και την πόλη μας και την περιοχή μας
τους οποίους και θα ξεναγήσουμε και θα τις ενημερώσουμε για το τουριστικό προϊόν, το οποίο πραγματικά αναπτύσσεται ραγδαία και βοηθάει όλους τους τομείς και τους επαγγελματίες του τουρισμού. Τέλος, ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Σιούτης υπογράμμισε πως οι ξενοδόχοι των Ιωαννίνων απέδειξαν μετά και τη διοργάνωση στην πόλη μας του μεγάλου καρδιολογικού συνεδρίου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας πως μπορούν να ανταπεξέλθουν παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες, οι οποίοι έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την πόλη μας. Ναι, ήδη το κάνουμε. Το αποδείξαμε και με το καρδιολογικό το οποίο έγινε στην πόλη μας, το οποίο είχε τεράστια επιτυχία και πραγματικά οι εντυπώσεις που αποκομίσαμε από τους γιατρούς ήταν οι καλύτερες. Σίγουρα και το κομμάτι του θρησκευτικού τουρισμού είναι ένα σημείο το οποίο μας ενδιαφέρει. Με τη Μητρόπολη Ιωαννίνων ήδη είμαστε σε επαφή για την πρόθεση του συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος και θεωρώ ότι και αυτό με την πάροδο του χρόνου θα το αναπτύξουμε όλο και περισσότερο. Ολοκληρώνεται αύριο το εντατικό πρόγραμμα σπουδών για την συνεταιριστική επιχειρηματικότητα που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο προγράμματος Εράσμους. Στόχος της προσπάθειας η επαφή των φοιτητών του Πανεπιστημίου με καλές πρακτικές από το εξωτερικό στην συνεταιριστική επιχειρηματικότητα. Ενώ τα συμπεράσματα των εργασιών θα αποτελέσουν υλικό το οποίο θα ενταχθεί στην εκπαίδευση των φοιτητών. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και η σύνδεση με την αγορά εργασίας σε μια χώρα με πολύ μεγάλο αριθμό ανέργων, που όμως είναι υψηλά καταρτισμένοι επιστήμονες, βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών για την συνεταιριστική επιχειρηματικότητα που διεξάγεται από την Δευτέρα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Για μια διοργάνωση το αποτέλεσμα της οποίας ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανωτών, έκανε λόγο η Κατερίνα Πλακίτση, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μία εκ των διοργανωτών του εντατικού προγράμματος σπουδών για την συνεταιριστική επιχειρηματικότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο επίκορος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γιώργος Γκολέτσης, επισημένοντας για μία ακόμη φορά πως τα συμπεράσματα αυτού του εντατικού προγράμματος σπουδών θα αποτυπωθούν σε υλικό το οποίο θα παραχθεί και με απότερο στόχο να εισαχθεί στην εκπαίδευση. Αποτέλεσμα μία μέρα πριν τη λήξη δείχνει ότι θα είναι υπεράνω των προσδοκιών μας. Ξεκινήσαμε με ταπεινά με ένα Erasmus Plus πρόγραμμα για τη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα, αλλά συνέτρεξαν τις προσπάθειές μας τόσοι πολλοί φορείς που τελικά αναπτύχθηκε όλο το τρίπτυχο αυτού που λέμε σήμερα η φορεία και συμπεριλαμβάνει περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία. Και φάνηκε αυτό πια, ότι αυτά που ξέραμε παλιά, τα hard skills, τις επιστήμες, χρειάζονται και τα soft skills των humanities, χρειάζονται η οικονομία, η παλιά, με τις γνωστές επιχειρήσεις, τίνει πια στο συνεταιριστικό μοντέλο και σε εναλλακτικά συνεταιριστικά μοντέλα, στην ψηφιακή σύγκληση και ούτω καθεξής. Έγινε μια ευρεία συζήτηση με τους φοιτητές να αλληλεπιδρούν και τώρα οι φοιτητές προσπαθούν να βρουν νέες τάσεις και λύσεις για τα προβλήματα που τους απασχολούν, για το τι θα κάνουν ιδίως μετά την αποφοίτησή τους. Μεγάλο ζητούμενο, γιατί η αλήθεια είναι πώς να βγάζει στρατιές ανέργων. Και αυτό προσπαθούμε τώρα, να είναι κάτι που να είναι για το καλό της κοινωνίας, πιο ήπιο, πιο συνεργατικό, πιο ομαδικό, πιο πλέον κοντά στα ζητούμενα των εποχών και της ψυχής των ανθρώπων. Σήμερα καταρχήν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σήμερα έχουμε μια ανοιχτή εκδήλωση που την κάνουμε μαζί με πολλούς άλλους φορείς. Δηλαδή, αφενός είναι το έργο Coop for Edu του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που προσπαθεί να αναπτύξει και αναπτύσσει υλικό για τη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα. Αφετέρου, έχουμε το κέντρο στήριξης Κάλο, της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Και τρίτος είναι φορέας, είναι το άλλο έργο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το έργο ΓΕΣ, που στηρίζει την νεανική επιχειρηματικότητα, το Young Entrepreneur Startup School. Όλοι αυτοί μαζί πάμε να δούμε σήμερα με ανοιχτό workshop, άμα δείτε, θα δείτε ότι είναι πάρα πολλοί φοιτητές μας εδώ πέρα, προσπαθούμε να δούμε τι θέλουν οι φοιτητές. Πώς αντιλαμβάνονται οι φοιτητές την επιχειρηματικότητα, πώς αντιλαμβάνονται την κοινωνική επιχειρηματικότητα, πώς αντιλαμβάνονται τη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα, πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο των πανεπιστημίων, το ρόλο των φορέων στήριξης και πώς, τι θα ήθελαν παραπάνω να λάβουν αυτοί σαν εκπαίδευση, σαν στήριξη και σαν βοήθεια. Οι φοιτητές είναι πολύ ενεργοί, έχουμε εντυπωσιαστεί, όπως σας είπε και η κυρία Πλακίτση, από τη συμμετοχή.
και νομίζουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα της σημερινής, αν θέλετε, των δύο σημερινών workshop μαζί με τις συζητήσεις που έχουμε κάνει τις προηγούμενες τέσσερις ημέρες, όλο αυτό θα αποτυπωθεί και στο υλικό που παράγουμε στα πλαίσια του έργου Cook for Edu. Ένα πολύτιμο εργαλείο λοιπόν στα χέρια των νέων επιστημόνων. Ναι, το οποίο μετά είναι στο χέρι μας, πρέπει να δούμε πώς θα το εισάγουμε στην πραγματική εκπαίδευση. Συνδιοργανωτής της σημερινής εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ιωαννίνων, Στέφανος Πανακούλιας, ο οποίος υπογράμμισε πως οι νέοι θα πρέπει να ταρακουνηθούν, να σκεφτούν και να χαράξουν το μέλλον τους, δημιουργώντας συνεργατικά σχήματα και αναπτύσσοντας ιδέες και καινοτομία που θα δώσουν νέες δυνατότητες ανάπτυξης στην χώρα. Δεν θα μπορούσαμε κι εμείς οι ίδιοι να είμαστε φορέα σκάλο, να προσπαθούμε να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για το ρόλο της επιδιώξης και της στόχευσης που πρέπει να έχει η κοινωνική οικονομία, χωρίς βέβαια να υποστηρίζουμε συνέργειες. Μία συνέργεια είναι η σημερινή, η εκδήλωση συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Όπως είπατε και εσείς, σήμερα με τη νέα γενιά να προσπαθήσουμε να τους δείξουμε ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος ανάπτυξης. Γιατί εδώ υπάρχουν δύο όψεις. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι θα έρθουν οι μεγάλες εταιρείες ή πολυεθνικές, οι οποίες θα επενδύσουν στη χώρα, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα καταπολεμήσουν με αυτόν τον τρόπο την ανεργία που μαστίζει τη χώρα, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια. Και υπάρχει και μια δεύτερη άποψη, που εμείς τουλάχιστον την υποστηρίζουμε, ότι θα πρέπει λίγο να ταρακουνήσουμε τη νέα γενιά. Θα πρέπει λίγο να βάλουμε τη νέα γενιά να σκεφτεί το μέλλον της, να χαράξει το μέλλον της, να μπορέσει να δημιουργήσει συνεργατικά σχήματα, να μπορέσει να αναπτύξει σε ένα σχέδιο, σε ένα business plan τις ιδέες τους με πολύ συγκεκριμένους βηματισμούς, έτσι ώστε πραγματικά αυτό να δώσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης, στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και μέσα από αυτό όλα αυτά τα παιδιά να βρουν εργασία και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Γιατί η ανάπτυξη δεν θα έρθει από έξω, θα έρθει από μέσα και πρέπει εμείς οι ίδιοι να το προσπαθήσουμε και θα το πετύχουμε. Αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό. Η νέα γενιά σήμερα στη χώρα μας πραγματικά έχει πάρα πολλά skills. Είναι εμπλουτισμένη με πάρα πολλά skills και έχει άποψη και για το δικό της μέλλον και για τη χώρα. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα γέρο ταρακούνημα. Πρέπει να ταρακουνηθούμε. Να σταματήσουμε να έχουμε σαν οπτική γωνιά της επαγγελματικής αποκατάστασης, να μπούμε κάπου σε μια θέση στο δημόσιο. Πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε έτσι και να αρχίσουμε να βάλουμε τη δημιουργία μας, τη δημιουργικότητά μας, να την κάνουμε πράξη. Πράξη η οποία αυτή θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα φτιάξει και την καινοτομία ασφαλώς. Δεν τυχαίο ότι τόσα παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό διαπρέπουν. Διαπρέπουν γιατί έχουν αρχίσει να σκέφτονται διαφορετικά. Άρα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Πανέτοιμος αγωνιστικά και ψυχολογικά, παρά τη διακοπή του πρωταθλήματος για ένα μήνα, τις απουσίες λόγω τραυματισμών και τον ορισμό του παιχνιδιού στη Λιβαδιά την τελευταία στιγμή, αναχώρησε το μεσημέρι η αποστολή του Παζιάννα για το αυριανό παιχνίδι. Ο προπονητής Αργύρης Γιαννίκης μίλησε για το αυριανό παιχνίδι και την προετοιμασία της ομάδας ώστε να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Μετά την διακοπή ενός περίπου μήνα του πρωταθλήματος στην Super League 2, ο ΠΑΣ Γιάννενα αναχώρησε ήδη προκειμένου να αντιμετωπίσει αύριο Παρασκευή την ομάδα του Λεβαδιακού. Και ο ορισμός του μάτς μόλις τρεις ημέρες πριν διεξαχθεί προκάλεσε έκπληξη, όπως παραδέχθηκε ο προπονητής του ΠΑΣ Γιάννενα, Αργύρης Γιαννίκης, ελπίζοντας ότι στο μέλλον η πληροφόρηση θα είναι πιο γρήγορη. Όσο για το αν αυτή η μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος μπορεί να αποβεί εις βάρος της ομάδας, ο κύριος Γιαννίκης σημείωσε ότι είναι ένας αστάθμητος παράγοντας για κάθε προπονητή και παίκτη, ώστε να μπορέσουν να ξαναμπούν σε ρυθμούς. Πόσο δε μάλλον όταν πρόκειται για ομάδες όπως ο ΠΑΣ Γιάννενα που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα. Πέρασε ένας μήνας σχεδόν. Ναι. Για μένα πρωτόγνωρο ότι Τρίτη μαθαίνουμε ότι παίζουμε Παρασκευή και αυτό πρωτόγνωρο για μένα. Εντάξει, προσπαθούμε τις εντάξεις να τις έχουμε εκεί πέρα που πρέπει να είναι. Αλλά ελπίζω στο μέλλον να έχουμε λίγο πιο μπροστά πληροφορία από ό,τι θα παίζουμε για να είναι πιο επιστημονικά τα πράγματα και να προετοιμάζουμε την ομάδα επιστημονικά στο παιχνίδι. Δεν δείχνει αυτά τα δείγματα η ομάδα στην προπόνηση και στα φιλικά δεν τα έδειξε. Αλλά στην ουσία δεν πάβει να είναι μια διακοπή από τέσσερις εβδομάδες και είναι και αυτό ένα σταθμής παράγοντας που έχουν κάθε προπονητής και κάθε παίχτης για να μπουν πάλι σε ρυθμό, σε πίσω παιχνίδι. Έτσι και λογικά ότι η διακοπή δεν φέρει σε καλό στις ομάδες που πάνε να πρωταγωνιστήσουν. Οι ομάδες που ξεκίνησαν αργότερα στην προετοιμασία ίσως ωφελήθηκαν την διακοπή αυτή. Εμείς σίγουρα όχι, αλλά δεν πάβει να ήμασταν καλά προετοιμασμένοι, είχαμε φιλικά, είχαμε καλές προπονήσεις. Και πάμε αισιόδοξα. Ο κύριος Γιαννίκης μίλησε για πολύ καλή ψυχολογία της ομάδας που έχει να αντιμετωπίσει αύριο έναν δύσκολο αντίπαλο
φιλοδοξώντας να πετύχει τη νίκη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα αγωνιστικά προβλήματα και τους τραυματίες, στα μάτς που έρχονται λόγω και του κυπέλου, ενώ υπογράμμισε πως το κλειδί της επιτυχίας για την αυριανή αναμέτρηση είναι η ομάδα να μπει σε ρυθμό, να έχει την κατοχή και τον έλεγχο του παιχνιδιού, κάτι που είναι πάντα ο στόχος. Η ψυχολογία είναι πάνω. Έχουμε στην ουσία 12 παιχνίδια τώρα αίτητη. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τη Λάρισα, ασχέτως και αν είναι φιλικά, και αυτό είναι ένα δείγμα και ανεβάζει ψυχολογία. Πιστεύω ο τρόπος παιχνιδιού που έχουμε είναι αποδεκτός στους παίχτες και είναι αποτελεσματικός. Φάνηκε στα φιλικά, φάνηκε στα παιχνίδια τα επίσημα. Δυστυχώς δεν πήραν την νίκη στην Παναγάκη. Και πάμε τώρα στη Λιβαδιά, σε έναν δύσκολο αντίπολο, να το πάρουμε και πέρα το παιχνίδι. Πήγα, είχαμε δει το παιχνίδι στη Βέρεια, ήμουν και πέρα, είχα δει το παιχνίδι με τη Βέρεια, στο Κύπελλο. Εντάξει, στο Πλανανιά έχουν παίξει ένα άλλο σύστημα, έχω παίξει 3-5-2. Προετοιμασμένοι είμαστε, έχουμε και από εκεί την ανάλυση που έχουμε πάρει. Εντάξει, είναι ένα αντίπολο που έχει καλού επιθετικού. Εντάξει, είναι ψηλή ομάδα, δυναμική ομάδα και αυτοί οι προσδοκίες έχουν πέσει κατηγορία. Εντάξει, αλλά και εμείς είμαστε αισιόδοξοι και καλά προετοιμασμένοι και πάμε για ένα καλό αποτέλεσμα. Ομιστικά, ο Σάντι Κρίσμαν είναι εκτός αποστολής, έχει ένα σπασμό και υγρό στο μη που δεν του επιτρέπει να είναι στην αποστολή αύριο. Οι γνωστοί τραυματίες. Ο Παναγιώτης ήταν άρρωστος και αυτό σήμερα ξεκίνησε και αυτό δεν είναι στην αποστολή λόγω αρρώστιας. Αυτά και γνωστοί. Ελευθεριάδης και Λάσο. Σίγουρα προετοιμάζουμε 3 παιχνίδια σε 8 μέρες έχουμε στον πλάνο μας. Βάζουμε την εργοτέλεια στην εβδομάδα αυτήν. Σίγουρα θα κοιτάξουμε και οι εντάσεις να βγουν, να κοιτάξουμε τακτικά να είμαστε εκεί που θέλουμε. Σίγουρα δεν είναι το ωραίο τραυματίστηκε ο Σάντι Κρίσμαν και ελπίζουμε να είναι την επόμενη εβδομάδα του έχουμε και να έχουμε εκεί πέρα μιλήσει παραπάνω. Αλλά σίγουρα έχω κάνει προετοιμασμό μας να είμαστε σε κάθε παιχνίδι σοβαροί και σωστοί και όσο φρέσκοι γίνεται. Πάντα σε κάθε παιχνίδι που είχατε δει παίζουμε το παιχνίδι μας. Έχουμε αφομοιώσει ένα τρόπο παιχνιδιού, με τακτική ευελιξία βέβαια, έτσι δεν έχουμε παίξει διάφορα τακτικά συστήματα, αλλά ο τρόπος παιχνιδιού, τα πράγματα που βλέπουμε στο παιχνίδι είναι πάντα τα ίδια και αυτά προσπαθούμε να επιβάλλουμε σε κάθε παιχνίδι και κάθε αντίπολο. Πιστεύω και τέτοιο θα δούμε. Θα δούμε και ποιοτικό παιχνίδι, θα είναι και δυνατά μακαρίσματα γιατί όσων έχουν δυναμικοί παίχτες της Λιβαδιάς και εμείς είμαστε ευέλικτοι. Κάτι ενδιάμεσο περιμένω και ελπίζω εμείς να έχουμε τη ροή, το ρυθμό που θέλουμε για να μην μπλεχτούμε στα μακαρίσματα που σίγουρα είναι η Λιβαδιά σωματικά δυνατή. Το κλειδί για μας είναι να μπούμε εμείς σε ρυθμό, να έχουμε την κατοχή, να έχουμε το έλεγχο του παιχνιδιού. Αυτό είναι για μας που θέλουμε σε κάθε παιχνίδι και αυτό είναι στόχος μας. Και από την άλλη, εμείς πρέπει να προσέξουμε τα στημένα, επειδή είναι μια ψηλή ομάδα και έχει καλά στημένα. Αυτά πρέπει να προσέξουμε. Εντάξει, αλλά αυτά και τα χειριστήκαμε ως τώρα σχετικά καλά και πιστεύω έχω εμπιστοσύνη απόλυτη στην ομάδα και στους παίχτες. Θα το κάνουμε και αυτό στο επόμενο παιχνίδι. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καιρό της Παρασκευής στην Ήπειρο. Η ηλιοφάνεια και ρέες νεφώσεις αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά και του αυριανού καιρού στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές ανατολικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων από 10 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτείας από 13 μέχρι 24, 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο στην περιφερειακή ενότητα Άρτας και 15 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.